Πέρυσι να πάμε να συζητήσουμε και να υποδεχτούμε τους πολιτικούς μας. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για εσάς. Θα έχουμε και προσθήκες φορέων στη συνέχεια. Να καλησπερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Μαραβέγια, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γιατρό. Το λέω γιατί έχει σημασία για τη συζήτησή μας, κύριε Μαραβέγια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με συγχωρείτε. Είπα γιατρό. Την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Τζάκρη. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και να πάω και στον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, εκπρόσωπο τύπου του Ανδρέα Αλοβέρδου, ενός εκ των 6 υποψηφίων και βέβαια στέλεχος του κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα σας, κύριε Καρανικόλα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε, κύριε Γιάμαλη, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και εμείς χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Εύχομαι να βρεθεί χρόνος έτσι πριν το τέλος της εκπομπής να συζητήσουμε και τα εσωκομματικά σας που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι ακριβώς. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Κύριε Μαραβέγια, θέλω να έρθω σε εσάς. Βλέπω τα στοιχεία των κρουσμάτων και είναι τρομακτικά και εξηγούμε. Εδώ, τώρα, τον Οκτώβριο, είχαμε 86.403 κρούσματα. Ενώ τον προηγούμενο Οκτώβριο είχαμε 20.776. Το Σεπτέμβριο είχαμε 67.803 κρούσματα. Ενώ τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είχαμε 8.158. Πώς χάθηκε ξανά ο έλεγχος, την ώρα που έχουμε και ένα πολύ δυνατό όπλο όπως είναι το εμβόλιο? Καταρχήν, ο αριθμός των κρούσματων δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στη σοβαρότητα της κάθε φάσης της πανδημίας. Έχουμε και πάρα πολλούς διασωληνωμένους όμως. Έχουμε πάρα πολλούς διασωληνωμένους. Να θυμίσω ότι πέρυσι, όταν η χώρα μπήκε σε lockdown τον Νοέμβριο, είχαμε ακριβώς το διπλάσιο αριθμό σε σχέση με τα φετινά δεδομένα. Να σας θυμίσω επίσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα νούμερα πρέπει να γνωρίζουμε και να τα ερμηνεύσουμε, ότι αυτός ο μεγάλος αριθμός που κάθε μέρα απαντούμε σε κρούσματα έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό καθημερινών τεστ που διενεργούνται, είτε αυτά είναι self-test και rapid test, διότι πλέον υπάρχει υποχρεωτικότητα για τους μη εμβολιασμένους συμπολίτες για να κάνουν τεστ δύο φορές την εβδομάδα ώστε να προσέρχονται στην εργασία τους, ομοίως για τους μαθητές. Άρα μιλάμε και για ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων που ναι, καταγράφονται και είναι πολύ χρήσιμο, αλλά που ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό είναι ασυμπτωματικοί. Αυτό βέβαια δεν το λέω για να αναιρέσω την πραγματικότητα, δεν θα δημιουργήσουμε μαγικές εικόνες. Έχουμε και άλλους τρόπους όμως, έχουμε τα λύματα γενικώς. Έχουμε προειδοποιήσει εδώ και 20ήμερο ότι πάμε άσχημα. Έχουμε μία αύξηση βεβαίως και του αριθμού των κρουσμάτων και του αριθμού των διασωληνωμένων συμπολιτών που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα νοσοκομεία. 30 διασωληνωμένοι εκτός μεθ, είπε ο κύριος Παπανικολάου. Σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχουν κορεστεί. Υπάρχει ένας αριθμός διασωληνωμένων που μπορεί να βρεθούν, για να λέμε την πραγματικότητα, για κάποιες ώρες ή το πολύ μέχρι ένα 24ωρο εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας. Και για να μην πέσουμε από τα σύννεφα, επειδή τα νοσοκομεία τα έχουμε υπηρετήσει επί μακρό, να σας πω ότι αυτό ήταν ένα φαινόμενο που τα προηγούμενα χρόνια και χωρίς πανδημία υπήρχε κατά κόρον μέχρι να βρεθεί ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας σε περίοδους που ήταν τα μισά περίπου από ό,τι είναι σήμερα τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Λοιπόν, να περιμένει ένας ασθενής για να βρεθεί κρεβάτι σε μεθ ένα 24ωρο περίπου, το λιγότερο, σε ένα κοινό θάλαμο νοσηλείας. Δεν τα λέω βέβαια, επιμένω, δεν είναι στόχος να αεροποιηθεί η εικόνα. Είναι μια εικόνα η οποία αρχίζει να χαλάει. Σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζουν το μικρό ποσοστό που παρουσιάζει η χώρα στον εμβολιασμό. Περιμέναμε να είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά των εμβολιασμένων συμπολιτών. Βλέπε Πορτογαλία, που γι' αυτό το λόγο δεν έχει. Διαχειρίσιμο αυτό το είναι όλο αυτό, κύριε Μαραβέγια, ή απλώς? Σίγουρα. Περιμένουμε να πέσει ο αριθμός των κρουσμάτων. Σίγουρα. Το κρατώ και προχωρώ στην κυρία Τζάκρη. Μένω στο σίγουρα. Κυρία Τζάκρη, σίγουρα διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση, είπε ο κύριος Μαραβέγιας. Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις σας όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά και την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα, καταλαβαίνω ότι εσείς θεωρείτε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως και ότι έχει πάψει να είναι διαχειρίσιμη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, τον ακούω τον κύριο Μαραβέγια και τον έχω παρακολουθήσει και σε άλλες φάσεις, που ειλικρινά βάζει σε ποιον αριθμό κρουσμάτων ή νεκρών ή διασωληνωμένων
βάζει πραγματικά τον πύχη της επιτυχίας και στη χώρα και επιμέρους, αν θέλετε. Η πατρίδα του σήμερα έχει 242 κρούσματα. Αν όλη η Ελλάδα, κύριε Μαραβέγια, ήταν Βόλος, η Μαθία, θα είχαμε 14.000 κρούσματα. Αν όλη η Ελλάδα ήταν Πέλα, θα είχαμε 11.600 κρούσματα. Δηλαδή θα έπρεπε να παρέμβει ο ΙΕ. Θα είχαμε ανθρωπιστική κρίση, όπως αντιλαμβάνεστε. Για να κάνουμε και πιο συγκεκριμένη τη συζήτηση. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, αν σήμερα Δευτέρα είχαμε περισσότερα από 5.000, αυτά τα 5.300 κρούσματα, αυτό σημαίνει ότι αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ κρούσματων. Και πάμε με εκθετικό ρυθμό και στους σκληρούς δείκτες, δηλαδή και στους διασωληνωμένους και στους νεκρούς. Θα ξεπεράσουν 16.000 νεκρούς πάρα πολύ γρήγορα. Και για την κυβέρνηση όλα αυτά, όπως είδατε, είναι αριθμοί. Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, εγώ εκτιμώ ότι η γελοιότητα έχει πλέον σπάσει κάθε όριο. Η κυβέρνηση το καλοκαίρι είναι με τον τουρισμό και το καλοκαίρι, κυρία Γιάμαλη, είναι με τον κύριο Τσιόρδα. Αυτό όμως εμείς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για δεύτερη χρονιά, δεύτερη φορά. Και δυστυχώς πάλι ως τραγωδία και πέρσι και φέτος, το ξέρετε αυτό. Και ξέρετε ποιο είναι το γινόμενο, αν θέλετε, της τραγωδίας. Είναι το έλλειμμα του εμβολιασμού επί των αριθμών, αν θέλετε, το εύρος της διασποράς. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, ξέρουν ότι ο εμβολιασμός έχει πέσει στα βράχια από τον προηγούμενο Απρίλιο. Παρ' όλα αυτά δεν έκαναν τίποτα. Ξέρετε, ακόμη και τότε πάνω στους πάνω των 65, ο ένας στους τρεις ήταν εμβολίωσης και το ήξεραν. Ανοίγαν απλά άλλες ηλικιακές ομάδες για να δείξουν ότι υπάρχουν οι αριθμοί. Από εκεί και πέρα, κυρία Γιάμαλη, δεν έκαναν τίποτα πρώτον γιατί πίστευαν ότι το καλοκαίρι η υπόθεση της πανδημίας θα πέσει λόγω της ζέστης και κυρίως για ένα διαφορετικό βασικό λόγο, γιατί δεν ήθελαν να κακολογήσουν το βασικό της προϊόν, που ήταν ο τουρισμός. Επομένως, η κυβέρνηση στο θέμα της το εμβολιασμό, κυρία Γιάμαλη, έχει τη φωλιά της λερωμένη και μάλιστα πολλαπλώς. Ήξερα από τον Απρίλιο και μίλησε μόλις τον Ιούλιο για αποτυχία του εμβολιασμού και έκρουσα τον κόδωνα του κινδύνου. Από εκεί και πέρα, επομένως, δεν τη στέει ούτε ο Τσίπρας, δεν τη στέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Πολάκης, δεν τη στέει ούτε το βαλκανικό μας ταπεραμέντο, δεν τη στέει ούτε η μέχρι πρώτη πολιτική τη συμμαχία ενώπιον του πρωτοστατούντε στα συλλαλητήρια για το ψεύδο μακεδονικό. Και κυρίως, κυρία Γιάμαλη, τη στέει η πολιτική τη επιλογή. Πρέπει να πούμε την αλήθεια, άνοιξε διάπλατα τον τουρισμό, χωρίς μέτρα. Στα νησιά δεν φορούσαν μάσκες ούτε ο Ζωρό. Και εν πάση περιπτώσει, όταν το θέμα αφορούσε, η νόση αφορούσε μόνο τους νέους, το πράγμα ήταν διαχειρίσιμο. Όταν γύρισε στα σπίτια τους, ήρθε και ο λογαριασμός. Καταλαβαίνετε, κυρία Γιάμαλη, επομένως, γιατί να πέφτουμε σήμερα από τα σύννεφα και τι ψάχνουμε. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι υποκρισία και ψέμα. Αυτό, ακόμα και τώρα είναι πατεώνες που μας λένε τι ακριβώς, πώς ακριβώς μας ξέφυγε η κατάσταση, δεν τους ξέφυγε καθόλου. Είναι βαριές οι φράσεις. Υπήρξε, κυρία Γιάμαλη, μία συνειδητή πολιτική επιλογή. Προέταξαν τα έσοδα από τον τουρισμό έναντι της προστασίας της ζωής των πολιτών και δείχνουν δικαιωμένο και την ευάλωτη ομάδα. Ο τουρισμός άνοιξε χωρίς μέτρα. Ναι, χωρίς μέτρα άνοιξε ο τουρισμός. Όχι. Τι όχι. Ποια μέτρα πήρε. Ο τουρισμός άνοιξε 14 Μαΐου και σήμερα βρισκόμαστε στο Νοέμβριο, κύριε Ατζάκη. Εμβολιαστείτε λέγατε εσείς, ως προς τους ποιητικό γαλάντια της ελευθερίας. Την ώρα που ο αρχηγός σας θα μπορούσε να πάρει εμβολίων για να ανοίξει ο τουρισμός. Καταρχήν το μέτρο της αυξημένης επιδηλωμικής επιτήρησης στον πληθυσμό με μαζικά τεστ και τα λοιπά που θα έπρεπε να είναι χιλιάδες. Τον έλεγχο των συνόρων. Να πάρω σχόλιο και από τον κύριο Καρανικόλα και μετά θα κάνουμε ερωτήσεις. Κυρία Τζάκρη, μία τελεία θα κάνεις follow-up, Γιώργο, και θα. Τι δεν έχετε καταλάβει. Και αυτό μας το είπε και ο Θαρσός, κυρία. Θα σας πω μετά τι δεν έχω καταλάβει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το θέμα που συνέβη, μας το είπε ο Θαρσός και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Πώς μας το έλεγε πιο που συνήθως παριστάνει τον λαγό της κυβέρνησης. Τι μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Γιώργο, θα πάω στον κύριο Καρανικόλα και επανέρχομαι. Μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μη σώσετε και εμβολιαστείτε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι η κυβέρνηση επέλεξε ότι σε αυτούς που δεν εμβολιάζονται, η κυρία Γιάμαλη, όχι να τους πείσει. Όπως θα πρέπει να το κάνουμε, μια σοβαρή εμβολιαστική. Να όχι στην κυριολεξία του, είπε. Εν πάση περιπτώσει, επιλέξατε να πάρετε τη φυσική ανοσία δια της νοσήσεως και στην προκείμενη περίπτωση νοσήστε μια ώρα πιο γρήγορα, έτσι μας είπε ο κ. Γεωργιάδης, για να μας αδειάσετε τη βαριά. Όμως και αυτό το σενάριο έχει δύο ψεύδι. Και να το πούμε. Το πρώτο ψεύδος είναι ότι η κυβέρνηση απέτυχε, κυρία Γιάμαλη, στον εμβολιασμό η ίδια. Και αυτό δεν ήταν γραμμένο. Κυρία Τζάκρη, θέλω να βάλετε μια τελεία. Το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να διορθωθεί. Αν είχε επισημανθεί όμως η κυρία Τζάκρη, βοηθήστε έκανε συγκεκριμένες επιλογές και παρακαλώ. Παρακαλώ. Ότι η κυρία Γιάμαλη, αν έχουμε. Πάω στον κύριο Καρανικόλα. Παρακαλώ. Ξεστοκάρισμα και αγορά εμβολίων από την Ρωσία. Δεν βρίσκεται έτσι. Θα κολλήσουν όλοι και οι εμβολίαστοι. Πάω στον κύριο Καρανικόλα. Παρακαλώ. Κυρία Τζάκρη, κύριε Μαραβέγια, να ακούσουμε. Δεν διέκοψα κανέναν. Ελπίζω να μην διακοπώ και από κανέναν. Δεν θα διακοπείτε, κύριε Καρανικόλα. Από εμάς θα διακοπείτε, κύριε Καρανικόλα. Από εσάς, καλοδεχούμενοι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ελάτε. Αδιαμφισβήτητα, κυρία Γιάμαλη, βρισκόμαστε στην χειρότερη εβδομάδα από την έναρξη της πανδημίας. Με πάρα πολύ αυξημένο. Από την έναρξη πανδημίας, ναι.
με πάρα πολύ αυξημένο τον αριθμό των νέων μολύνσεων, και κρατήστε αυτό που σας λέω, με πολύ αυξημένο τοϊκό φορτίο, με αυξημένο αριθμό διασωληνωμένων συνανθρώπων μας, και δυστυχώς πολλοί εξ αυτών, αυξημένος και εκεί αριθμός, να χάνουν τη μάχη για τη ζωή, mm-hmm. τη μάχη με τον κορονοϊό. Άρα λοιπόν προφανώς υπάρχουν ευθύνες για αυτή την κατάσταση, γιατί νομίζω όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε ένας εφησυχασμός και μία αδράνεια σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Και αν τον συνδυάσουμε αυτό, κυρία Γιάμαλη, με τις κραυγές αγωνίες των επιστημόνων, οι οποίοι καθημερινά κρούν τον κόδωνα να κινδύνουν και λένε ότι πρέπει να είχαν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα χτες, όχι σήμερα, χτες σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, πραγματικά η έξαρση της πανδημίας είναι όχι απλά ανησυχητική, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και καμπή για την πορεία της πανδημίας. Και εγώ θέλω να αναφερθώ σε τρία πολύ βασικά ζητήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του εμβολιασμού. Δυστυχώς, κυρία Γιάμαλη, δεν τολμήσαμε. Και όταν λέω δεν τολμήσαμε, δεν εννοώ μόνο το κομμάτι και το ζήτημα του να πείσουμε συμπολίτες μας να πάνε να κάνουν το εμβόλιο, γιατί και εκεί υπάρχουν ευθύνες της πολιτείας, της κυβέρνησης, αναφορικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού, που δυστυχώς δεν έπεισε μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας να κάνει το εμβόλιο. Όμως το δεν τολμήσαμε, το λέω σε ό,τι αφορά την επέκταση της υποχρεωτικότητας. Και αυτό το λέω, κυρία Γιάμαλη, γιατί για παράδειγμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να γίνει επέκταση της υποχρεωτικότητας? Απολύτως. Και εμείς έχουμε πει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ποιες κατηγορίες? Σε όλους, αυτό πήγα να πω τώρα, με προλάβατε. Σε όλους έρχονται σε επαφή στην πρώτη γραμμή με τους πολίτες. Και σε αυτό περιλαμβάνω εγώ και την Εκκλησία. Παρότι ξέρετε, έχω μια πολύ καλή σχέση, προσωπική σχέση με την Εκκλησία. Θεωρώ ότι η Εκκλησία θα έπρεπε και από μόνη της να είναι πρώτη στο παράδειγμα του εμβολιασμού, και θα έπρεπε και η πολιτεία από την άλλη να εντάξει και την Εκκλησία στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Όπως επίσης και το κομμάτι της εστίασης. Όπως επίσης και το κομμάτι των, για παράδειγμα, των αστυνομικών ή του στρατού, που ειδικά για τους αστυνομικούς που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, θα έπρεπε και εκεί να υπάρχει υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό σας είπα λοιπόν για ατολμία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την επέκταση του εμβολιασμού. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ. Δεν μπορώ να καταλάβω, κυρία Γιάμαλη, γιατί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο απροχώρητο στη Βόρεια Ελλάδα, η κατάσταση της ΜΕΘ να είναι στο κόκκινο και η κυβέρνηση να μην έχει προχωρήσει στην επίταξη γιατρών και επίταξη ΜΕΘ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τι περιμένουμε? Να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην υπάρχει κλίνη και να τρέχουμε να ψάχνουμε έναν γιατρό να τον επιτάξουμε, ή ιδιωτική κλινική να επιτάξουμε ΜΕΘ? Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαν κινηθεί ήδη. Όχι, κύριε Μαραβέγια, γίνανε πόσο? 30 κλίνες. Και στη Θεσσαλονίκη με προβλήματα. Ακριβώς. Με προβλήματα. Γιατί λοιπόν πρέπει να φτάνουμε στο μη περαιτέρω? Ακριβώς. Να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Να ολοκληρώσει ο κύριος Καρανικόλας. Ελάτε, κύριε Καρανικόλα. Δεν θα είχαν ούτε μετά από ένα μήνα. Παρακαλώ, κύριε Μαραβέγια. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καρανικόλα, σας ακούμε. Ολοκληρώνω με δύο επίσης σημαντικά ζητήματα. Σε ένα λεπτό έχω τελειώσει. Το τρίτο αφορά τους ελέγχους, κυρία Γιάμαλη. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι, και νομίζω ότι είμαστε όλοι μάρτυρες σε αυτό το που θα σας πω, ότι οι έλεγχοι πλέον σχεδόν δεν υφίσταται. Έχουμε δει σε καταστήματα εστίασης τους εξωτερικούς χώρους να τους μετατρέπουν σχεδόν εσωτερικούς, και δεν υπάρχουν και εκεί ουσιαστικοί έλεγχοι. Και όχι, όταν λέω ελέγχους, δεν εννοώ ελέγχους από τους εστιατόρες. Η πλειοψηφία των εστιατόρων ελέγχουν για τα πιστοποιητικά και κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να την κάνουν. Ενώ ελέγχους από τον κρατικό μηχανισμό. Οι έλεγχοι του κρατικού μηχανισμού είναι σχεδόν μηδαμινοί. Και σήμερα πρέπει να σας πω, ο κύριος Λοβέρδος κατέθεσε. Να κλείσουμε, κύριε μία ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, που μπορεί να ακουστεί λίγο μακάβριο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας είναι ότι θα πρέπει να δούμε με τα στοιχεία πλέον, γιατί θα σας εξηγήσω την ουσία, σε ποια νοσοκομεία και πόσοι θάνατοι υπάρχουν, ώστε να διαπιστώσουμε εάν στα νοσοκομεία αυτά υπάρχουν αυξημένος αριθμός θανάτων, να δούμε τι πάει λάθος, ή αν υπάρχουν ελλείψεις ώστε να συμπληρωθούν. Και κλείνω λέγοντας κάτι στην κυρία Τσάκρη. Επειδή. Να το έλεγα κι εγώ. Ναι, για να μην ανησυχείτε, γι' αυτό το λέω. Επειδή λοιπόν τα τελευταία 24 ώρα, ακόμα και σήμερα, διάβασα πάλι. Να ολοκληρώσει. Ολοκληρώνω σε δευτερόλεπτα. Του κυρίου Τσίπρα, κυρία Τσάκρη, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για την ανάγκη σχηματισμού μιας επιτροπής κοινής αποδοχής.
Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε επιτέλους, γιατί το λέτε και μετά το διάλειμμα θα σας το πει, το λέω από τώρα για να είμαστε εξηγημένοι. Να μας πείτε λοιπόν ποιους από την Επιτροπή δεν αποδέχεται ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιους προτείνει να βγουν από την Επιτροπή και να μπουν ανταυτόν άλλοι στην Επιτροπή, και γιατί πραγματικά όλο αυτό παρουσιάζεται πλέον σαν μια προβληματική αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ με συγκεκριμένους επιστήμονες που προσυδειάζει σε κομματικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να μας πει κυρία Τζάκρη ποιοι επιστήμονες να φύγουν και ποιοι να μπουν. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Το κρατώ, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να συζητήσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Ακούσαμε τον κύριο Καρανικόλα, έθεσε και ερωτήματα στην κυρία Τζάκρη. Περιμένω απάντηση όμως. Και πάω στην κυρία Τζάκρη. Περιμένω να μας πει ποιους δεν αποδέχονται, για να το επαναλάβω. Να την ακούσουμε, κύριε Καρανικόλα. Τώρα, κύριε Καρανικόλα μου, θα ακούσετε καλά. Που εγώ βέβαια περίμενα να την πέσατε τώρα σήμερα στον κύριο Μαραβέγια που εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Γιατί νομίζω δεν ακούσατε τι είπα. Μίλησα 10 λεπτά, στα 9 απευθύνθηκα στον κύριο Μαραβέγια. Μισό λεπτό σε κάνω μια ερώτηση. Δεν απαντάτε όμως. Λοιπόν, να σας πω όμως, οι επιστήμονες της συνένεση που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας, θα σας θυμίσω ότι και πέρυσι τέτοιο καιρό τον Νοέμβριο πρότεινε μάλιστα και κοινό υπουργό υγείας. Μη το αναλογούσε, να το πω κατά αυτή την έννοια, γιατί μέσα από τον κοινό υπουργό υγείας θα αποκτούσε, κύριε Γαρανικόλα μου, πολιτικό κόστος που δεν το αναλογούσε, γιατί δεν κυβερνούσε. Θα αντικαταστήσουν όχι τους επιστήμονες, κύριε Γαρανικόλα. Όχι, κύριε Γαρανικόλα, θα αμφισβητούσε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Τι να φύγουν, θα αμφισβητούσε. Τι να φύγουν. Θα αντικαταστήσουν όχι τους επιστήμονες, αλλά τον κύριο Πλεύρη και το πολιτικό προσωπικό, το αναξιόπιστο πολιτικό προσωπικό που έχει διαχειριστεί. Αφήνετε να μιλώ, που έχει διαχειριστεί μέχρι τώρα την κρίση. Επομένως, οι επιστήμονες της συνένεσης, κύριε Καρανικόλα μου, θα αντικαταστούσαν τον Πλεύρη και σε προηγούμενο στάδιο τον Κικίλια και τον Χαρδαλιά. Δηλαδή, και όχι τους επιστήμονες που λέτε της Επιτροπής Δημοξιολόγων. Η Επιτροπή των Δημοξιολόγων είναι κομματικά εγκάθετη της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν εξαφανιστεί. Είδαμε τον Τζιόρδα το καλοκαίρι, όλο ήταν εξαφανισμένο ο κύριο Τζιόρδα. Ήρθε τώρα που είναι Νοέμβρη. Δεν με αφήνετε να μιλήσω, κύριε Καρανικόλα. Μα πείτε μα να ξέρουμε, η Επιτροπή των Δημοξιολόγων είναι εκλεκτή του κυρίου Πλεύρη. Πού του είδατε του Επιτροπή Δημοξιολόγων, κύριε Καρανικόλα, μέχρι να εξαφανιστεί. Στα βαντιλεπαράκια βλέπουμε μόνο την κυρία Παγώνη και τον κύριο Βασιλακόπουλο, εκ των οποίων ούτε ο ένα ούτε ο άλλο είναι μέλη τη Επιτροπή Δημοξιολόγων. Έχετε δει κανένα μέλο τη Επιτροπή Δημοξιολόγων να υπερασπίζει τι πολιτικέ αυτή τη κυβέρνηση στο κάτω-κάτω, κύριε Καρανικόλα. Που μου επιτίθεσαι σήμερα, λες και είμαι εγώ από την κυβερνητική παράταξη και πολύ περισσότερο υπουργός. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε, να δώσετε εξετάσεις στο σύστημα για να δείξετε ότι είστε πολύ καλός μαγητής εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, είστε στο αντισύριζα μέτωπο, πολύ καλός κάνετε. Αλλά το ζητούμενο όχι, είναι, απλά κύριε. Είστε αναξιόπιστη αντιπολίτευση. Το ζητούμενο, κύριε Καρανικόλα, σήμερα είναι ότι δεν κυβερνάει η αντιπολίτευση. Κυβερνάει η κυβέρνηση και εσείς επιτίθεστε στην αντιπολίτευση. Αλλά δεν μένω σε αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά δεν μένω σε αυτό. Είστε αναξιόπιστη αντιπολίτευση και αυτό φαίνεται και σε όλη τη δημοσκοπή. Κύριε Καρανικόλα μου, είδαμε και εσάς που είστε αξιόπιστοι. Δεν μένω σε αυτό, κύριε Καρανικόλα μου. Ο κύριος Τσίπρας, επομένως, σας θυμίζω ότι και πέρσι, ως μη το αναλογούσε, πρότεινε κοινό υπουργό υγείας και έτεινε χείρα βοηθείας. Μου λέτε για τον υπουργό υγείας. Εγώ σου λέω για την Επιτροπή των Δημοξιολόγων. Να παραμείνουν ή να αλλάξουν. Η Επιτροπή που θα έπρεπε να είναι η κοινή συνένεση θα αντικαταστήσει την πολιτική ηγεσία. Σας απάντησα για τον υπουργό υγείας. Σας λέω για την Επιτροπή των Δημοξιολόγων. Ούτε από εσάς που κάνετε αυτή την επίθεση σήμερα, σας ξαναλέω. Καλή είναι το μάθημα που κάνετε. Καλό είναι αυτό που κάνετε. Δυσκολεύεστε να απαντήσετε και το καταλαβαίνω. Απάντησα. Απλά θέλω μια απάντηση ειλικρινή. Ζητάτε επιτροπή, κοινή επιτροπή των κοινή αποδοχής λοιμοξιολόγων. Ναι. Και λέω, άρα λοιπόν, να τους αλλάξουμε αυτούς που έχουμε σήμερα. Όχι, σας το ξαναλέω, να αλλάξουμε τον κύριο Πλεύρη. Δεν το καταλαβαίνετε. Άρα το πρόβλημα είναι ο κύριος Πλεύρης, όχι η επιτροπή. Αυτό που λέτε εσείς είναι άλλο από αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Το πρόβλημα είναι η πολιτική ηγεσία. Κυρία Τζάκρη, αυτό που λέτε εσείς είναι άλλο από αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας δεν είπε για αλλαγή του κυρίου Πλεύρη. Είπε για επιτροπή δημοξιολόγων κοινής αποδοχής. Εσείς λέτε για αλλαγή του κυρίου Πλεύρη. Όχι, δεν το αποφασίστε στο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλετε από τα δύο για να καταλάβουν οι πολίτες. Μας είπε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι ποια επιτροπή δημοξιολόγων, οι αποφάσεις είναι πολιτικές.
Ποια Ντροπή μην εκνευρίζεστε. Και πού τους εκνευρίζεστε, κυρία Τζάκρη. Είναι ξαφανισμένοι. Ένα Σιόρδα έβγαινε και αυτό εξαφανίστηκε 7 μήνες γιατί είχαμε τουρισμό. Είχαμε προτάξει τον κύριο Σιόρδα. Και εμφανίστηκε όπω και όλοι μαζί. Σιόρδα λέγεται, όχι Σιόρδα. Εντάξει, με επιτρέπουμε και τα λάθη. Εντάξει, βρε Γιώργο, μην είσαι αυστηρό με αυτού του Σιόρδα. Μόλι προχθέ ο σύντροφό σα, ο κύριο Πολάκη, τον εξήγησε χιδεότατα. Ο κύριος Πολάκης μόλις προχτές τον κύριο Τσιόδρα που τώρα εσείς υπερασπίζεστε, κύριε, τον εξύβριζε χιδεότατα, κύριε Τσιόδρα. Δεν υπερασπίζουμε κανέναν. Εγώ σας λέω αυτό που θα κάναμε. Και επίσης σας πω και κάτι άλλο, κύριε Μαραβέγγι. Εγώ, κύριε Καρανικόλα μου, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Να στοχοποιείτε τους επιστήμονες. Πρέπει να καταλάβετε ότι λεπτό. Λοιπόν, κυρία Τζάκρη, στο χέρι βοηθείας που το έγινε ο Πρωθυπουργός. Να στοχοποιείτε τους επιστήμονες και να τους πολιτικοποιείτε. Οι επιστήμονες δίνουν μία μάχη για όλους μας. Πρέπει να τους θυμούμε, να τους σεβόμαστε και όχι να τους κάνουμε εργαλείο παρακαλώ, για την κομματική αντιπαράθεση. Κυρία Τζάκρη και κύριε Καρανικόλα, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε πιθανά. Επειδή έχω καλή μνήμη του ρεπορτάζ, παρακαλώ κυρία Τζάκρη. Κυρία Γιάμαλη, σε μένα απευθύνεται και πρέπει να το δούμε. Ναι, αλλά δεν είναι. Πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Μαραβέγια. Καταρχήν, να δούμε τους επαείοντες επιστήμονες της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, τους οποίους δεν τους έχουμε δει μέχρι τώρα. Στα τηλεπαράθυλα βλέπουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο και την κυρία Παγώνη, που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι εμπάσχετος η μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Η κυρία Παγώνη σε ένα συγκεκριμένο όργανο της Ένωσης εδώ των γιατρών της Αττικής και του Πειραιά. Λοιπόν, και ο κύριος Βασιλακόπουλος προσωπώντας τον εαυτό του. Κυρία Γιάμαλη, καλή την κυρία Παγώνη και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Δεν αναιρεί ότι συνεδριάζει η Επιτροπή και προτείνει μέτρα στην κυβέρνηση. Παρακαλώ, θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι υπάρχει και ένα, αν θέλετε, μια γενικευμένη κρίση. Κυρία Τζάκρη και κυρία Καρανικόλα. Αξιοπιστίας ως προς όλο το σύστημα. Θέλετε να με ακούσετε. Συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων. Κυρία Καρανικόλα και κυρία Τζάκρη, δεν είναι την περίπτωση μεταξύ ημών με ύψιλον. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία Καρανικόλα. Κυρία Τζάκρη, εσείς που είστε κοντά, γιατί ο κύριος Καρανικόλας είναι μακριά. Παρακαλώ, βοηθήστε. Ότι υπάρχει και μια κακοφωνία της ιδιοτέλειας. Γιατί οι πολίτες, κυρία Παρακαλώ, κυρία Τζάκρη, έχουν αντιληφθεί ότι οι επιστήμονες που βγαίνουν καθημερινά στα τηλεπαράθυρα, που αυτούς φωνάζουν πριν ξημερώσουν τα κανάλια, έχουν στο μυαλό τους την κυρία Παγώνη και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Κυρία Τζάκρη, ήταν σαφές. Παρακαλώ, Δεν την έχουμε δει μέχρι τώρα που δεν αναλέει κάτι. Να βλέπετε κόντρα 24, κυρία Ρέτζιου, βγαίνει συχνά πυκνά εδώ. Κυρία Τζάκρη, θερμή παράκληση. Ότι έχουν καταλάβει οι πολίτες ότι υπάρχει μια κακοφωνία της ιδιοτέλειας. Λοιπόν, ήταν σαφές και τις προηγούμενες τρεις φορές. Και παρακαλώ. Λένε και πολλά άλλα συγκρουόμενα πράγματα μεταξύ τους. Έχουν καταλάβει ότι υπηρετούν και κάποιες ιδιοτέλειες. Αλλά και πάλι δεν μιλάμε για τους επαείοντες, αλλά κύριοι, μιλάμε για τους επιστήμονες που παρακαλώ, πρέπει να προχωρήσω. Έχει ροή η εκπομπή. Θα επανέλθω στο ζήτημα του κυρίου. Κύριο Τσίπρας δεν είπε για την κυρία Καρανικόλα, σας παρακαλώ. Ούτε για τον κύριο Βασιλακόπουλο. Σας παρακαλώ, κάναμε αμάν. Ο κύριο Τσίπρας είπε για την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Κύριε Καρανικόλα. Απευθύνω στην κυρία Τζάκρη, αν ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, πάω σε άλλο θέμα, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Καρανικόλα. Δώσατε το μάθημα στο σύστημα για το αντισύριζα μέτρο που το δώσατε. Κυρία Τζάκρη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πάμε να συνδεθούμε, παρακαλώ πολύ, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Ξουράφη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε Ξουράφη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Και τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημισμού Τουρισμού. Κύριε Χότζογλου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, κυρία Γιάννη. Ο λόγος που σας καλέσαμε είναι τα δύο εργατικά δυστυχήματα της προηγούμενης εβδομάδας. Ένα στην Κόσκο, όπου ένας 46χρονος έχασε τη ζωή του καθώς μπήκε σε δεύτερη βάρδια στα καπάκια που λέμε στην Καθομιλουμένη, και ο διανομέας που επίσης έχασε τη ζωή του, 47χρονων αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χότζογλου, όταν περνούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν σταμάτησε στο κόκκινο. Οικογενειάρχες άνθρωποι και οι δύο. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Χότζογλου. Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει τελικά με τους διανομείς. Είχαμε την υπόθεση της eFood. Τώρα έρχονται στο φως. Δεν είναι ο πρώτος, είναι ο δεύτερος διανομέας που χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο το τελευταίο μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται, τι πάει τόσο στραβά? Τα τελευταία χρόνια, κυρία Γιάμαλη, είναι πάνω από 50 οι θανάτοι των συναδέλφων μας διανομέων.
ένα μακάβριο στατιστικό είναι ότι έχουμε σχεδόν ένα θάνατο κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί από την κυβέρνηση αυτό το νευραγικό κομμάτι των διανομέων να προστατευτεί με τους όρους της κλαδικής σύμβασης που έχουμε βάλει εμείς μέσα μαζί με τους εργοδότες. Μέτρα προστασίας ατομικής, συντήρηση δικύκλου, πάυση εργασιών σε ακραία καιρικά φαινόμενα και βέβαια πλήρη ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγινά για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν θέματα χρόνου, κύριε, υπάρχουν θέματα χρόνου, γιατί νομίζω η ταχύτητα, η βιασύνη, η κόπωση με παραπάνω ώρες προκαλούν και κινδύνους. Η εντατικοποίηση της δουλειάς είναι κάτι που εγκυμονεί κινδύνους. Πρέπει να πας στην παραγγελία 1,5 χιλιόμετρο, λέω ένα παράδειγμα, και να γυρίσεις πίσω σε 10-15 λεπτά. Και να πάρεις άλλη παραγγελία και να ξαναφύγεις. Η πίεση για όλα αυτά φέρνουν αποτέλεσμα, να έχουν τέτοια αποτελέσματα. Προσέξτε, για 3 ευρώ και 70 λεπτά την ώρα, τόσο αμείβονται οι συνάδελφοί μας διανομής. Γιατί αυτή η ανάλγητη κυβέρνηση δεν λέει να κατανοήσει ότι πρέπει να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής και εργασίας. Και μιας και έχετε και πολιτικούς στο πάνελ σας, κυρία Γιάμαλη, μία ερώτηση προς τον κύριο Μαραβέγια. Έχω το μήνυμα μια συναδέλφου εδώ, στο κινητό μου, που ήρθε σήμερα. Πρόεδρε, βοήθεια. Από το ΙΚΑ μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι να ρωτήσω άδεια, γιατί δεν εμφανίζονται τα 75 περσινά ένσημα από τις μονομερή αναστολές συμβάσεως. Νοσηλεύομαι από τις 5 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο με λευχαιμία. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, κύριε Μαραβέγια, που επικαλείστε. Ας έχετε 1,5 χρόνο χωρίς να φαίνονται τα ένσημά μας. 1,5 χρόνο. Βρήκατε τρόπο πώς θα ψηφίζουν τα συνδικάτα ηλεκτρονικά. Σε ένα βράδυ μέσα τις φτιάξατε τις πλατφόρμες. Σε ένα βράδυ μέσα. Ο νόμος Χατζηδάκη, πώς θα ψηφίζουμε με ηλεκτρονικά, από το γραφείο του διευθυντή, από το γραφείο του προσωπάρχη. Και δεν έχετε βρει τον τρόπο. 1,5 χρόνο τώρα, ανάγκητοι άνθρωποι, να μας εμφανίσετε τα ένσημα και μας δημιουργείτε προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να γράψουμε τα παιδιά μας στους παιδικούς σταθμούς. Δεν μπορούμε να πάρουμε αναρωτικές άδειες. Δεν μπορούμε να πάρουμε συναδέλφους μας. Τα ξέρει η κυρία Γιάμαλη, γιατί με έχει φιλοξενήσει άπειρες φορές στην εκπομπή. Τα επιδόματα αλοχίας. Και έχετε το θράσος, εντός εισαγωγικών, το πολιτικό θράσος, να βγαίνετε και να λέτε στον κόσμο και στα κανάλια ότι στηρίζετε τους εργαζόμενους. Ποια είναι η στήριξή σας? Τα 534 ευρώ για ένα χρόνο. Δεν βλέπετε ότι ο κόσμος για να βγάλει το δώρο κάμα τότε πεθαίνει στην άσφαλτο? Άρα για να το κατανοήσω, η συνάδελφό σας δεν μπορεί να πάρει αναρωτική, γιατί δεν της αναγνωρίζονται τα περσινά ένσημα τα οποία... Ναι, κυρία Γιάμαλη, εξακολουθούμε να έχουμε το πρόβλημα που έχουμε πει 1,000,000 φορές στην εκπομπή σας. Δεν μπορεί το κράτος αυτό του κυρίου Μητσοτάκη να εμφανίσει 1,5 χρόνο μετά τα ένσημα στους εργαζόμενους από τις μονομερείς αναστολές της περσινές. Πόσο πιο απλό δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό θέλω είναι προφανώς σημείο... γραφειοκρατικό θέμα. Και τώρα, το οποίο επειδή... πρέπει να λυθεί όμως, κύριε Μαραβέγια. Καμία αντίληψη. Φυσικά και πρέπει να, λυθεί. Είπατε. Είπα ότι αυτό που λέτε. Γραφειοκρατικό, είπα, αυτό κύριε, που λέτε. Γραφειοκρατικό, όχι, κύριε Μαραβέγια. Επικοινωνήστε με τον Υπουργό να σας πει τι είναι. Να σας πει τι είναι, κύριε Μαραβέγια. Να επικοινωνήσω 100 φορές με τον Υπουργό, αλλά δεν είναι ότι τα ένσημα δεν υπάρχουν, ότι προφανώς δεν βγαίνουν στο σύστημα για να αναγνωριστούν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Είναι η πρώτη φορά που μπήκε θεσμικό πλαίσιο στην εργασία των διανομέων από το καλοκαίρι. Είναι η πρώτη φορά. Αυτή η κυβέρνηση το έβαλε το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες. Αν θέλετε να είμαστε δίκαιοι, γιατί εγώ δεν ανήκω. Για να είστε ακριβείς. Να είμαστε δίκαιοι και να είναι πολύ ακριβείς. Εγώ δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πρώτη φορά που μπήκε. Μπορείτε να ανήκετε όπου θέλετε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ελάτε, κύριε Χωτζόπουλο. Η πρώτη φορά που μπήκε θεσμικό πλαίσιο για τους διανομείς ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ με την εγκύκλιο του Νεφελούδη. Και αυτά, σας λέω εγώ, είναι αποδεδειγμένα. Τώρα, ο κύριος Χατζηδάκης έκανε μια συνάντηση μετά τις διανομής εκεί που δεν ξέρουμε ποιοι ήτανε, ποιο συλλογικό όργανο ήταν αυτό, και είπε ότι έβαλε κανόνες. Ποιοι ήταν οι κανόνες, να σας πω εγώ ποιοι ήταν οι κανόνες. Ο κύριος Χατζηδάκης προστάτευσε τον κόσμο που μπορεί οι food, ότι μπορεί η food, κύριε Μαραβέγια, να μετατρέπει τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς συνεργάτες ανασφάλισης. Αυτή ήταν η τροποποίηση του Χατζηδάκης. Και αν δεν γινόταν ως άλλος, ακόμη θα ήταν συνεργάτες, αλλά ευτυχώς οι πολίτες, επιτρέψτε μου, επέδειξαν μια εντυπωσιακή αλληλεγγύη, πολίτες και πελάτες, για τελικά αυτό μετράει, και κατάφεραν οι άνθρωποι να πάρουν να ορίσουν του χρόνου σύμβαση. Λοιπόν, να πάω όμως, κύριε Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, θέλω να μείνετε, θέλω να πάω στον κύριο Ξουράφη για το άλλο
μεγάλο δυστύχημα για τον Δαγκλή, για τον 46χρονο άνθρωπο, ο οποίος υποτίθεται ότι πήγε, γύρισε να πάρει κάτι και σκοτώθηκε, ενώ από ό,τι φαίνεται του ζήτησαν να δουλέψει καπάκια βάρδια δεύτερη. Κύριε Ξουράφη, σας ακούω. Ναι, καταρχάς είναι μεγάλο λάθος αυτό που ακούστηκε και μεγάλο ψέμα μάλλον ότι γύρισε να πάρει κάτι. Ήταν στη βάρδιά του, δούλευε στη βάρδια 3-10. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Το ρεπορτάζ δεν μεταφέρω. Δεν λέω ότι διαφωνείτε εσείς. Mm-hmm. Σας λέω τα γεγονότα πώς έχουν. Ο συνάδελφος δούλευε στη βάρδια 3-10 και βρισκόταν στον χώρο δουλειάς του. Το πρόβλημα, και όχι μόνο για τον συγκεκριμένο συνάδελφο που δυστυχώς έχασε τη ζωή του, αλλά στον χώρο της Κόσκο, στον χώρο που βρίσκονται οι δύο προβλήτες, οι δύο και τρία που χειρίζονται η Deport, ο επανειλημμένος ο συνδικάτων των εργαζομένων έχει βάλει ζητήματα για την ασφάλειά του. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε ζητήματα της ασφάλειας, υπάρχει μεγάλη διατυπωποίηση της δουλειάς, υπάρχουν αυτό που λένε οι συνάδελφοι κοντραβάρδια, δηλαδή ένας εργαζόμενος μπορεί να φύγει στις 3 ώρα το μεσημέρι και το βράδυ να ξανατροφωνάξουν στη δουλειά χωρίς να έχει περάσει ούτε καν το 11ωρο που λέει ο νόμος. Και πολλές φορές δεν ισχύει ούτε αυτό, γιατί δουλεύουν 12 ώρες κάνοντας υπερορία και μετά γυρίζουν να δουν δουλειά. Και σε δουλειές οι οποίες είναι πάρα πολύ βαριές, δουλειές οι οποίες τις κάνουν σε τεράστια ύψη με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Φανταστείτε ότι ανεβαίνουν σε ύψος 60 μέτρων για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Συνεπώς υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και βέβαια είναι και αυτό που βάζουν οι εργαζόμενοι, ότι η κάθε ομάδα εργασίας είναι πολύ μικρή. Για να τα αποξέλθει αυτά τα. Ενώ θα έπρεπε να είναι εξαμελής, είναι τετραμελής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τετραμελής και οι εργαζόμενοι ζητάνε να γίνουν 6. Και αυτό δεν το κάνουν γιατί θέλουν να δουλεύουν πιο άνετα από όσο ορισμένοι νομίζουν, να το κάνουν γιατί ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα της δουλειάς. Είναι τέτοιο, η φύση της δουλειάς είναι τέτοια που είναι απαραίτητη αυτή η συνάδελφη. Και πολλές φορές στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι όταν είναι 4, ο ένας συνάδελφος δεν βλέπει που βρίσκεται ο άλλος. Με συνέπεια ότι αν θα γίνει κάτι, θα τον πάρει είδηση μετά από 1-2 ώρες, ανάλογα πότε θα τον δει. Τώρα, κύριε Ξουράφη, να σας ρωτήσω, αυτό το περίεργο ωράριο, το όχι σπαστό, το καπάκια βάρδια, γιατί έτσι, ποιος νόμος το επιτρέπει? Κανένας. Και γιατί συμβαίνει? Δεν το επιτρέπει. Ο νόμος δεν το επιτρέπει και να σας πω ότι και σήμερα ακόμα βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εργασίας, όπου θέσαμε τα ζητήματα αυτά. Το Υπουργείο έδειξε έκπληκτο, ωστόσο κανείς δεν ελέγχει το συγκεκριμένο χώρο τι γίνεται. Mm-hmm. Η νομοθεσία μιλάει γιατί? Για 11 ώρες. Αυτό το γνωρίζει η κυβέρνηση, γιατί στον χώρο της Κόσκο υπάρχει ένα ιδιόμορφο. Καταγγελία σε ποιον, στον ιδιώτη που δόθηκε η γραμμή, κύριε? Όχι, μη με προκαλείτε, κύριε Μαραβέγια. Η επιθεώρηση εργασίας κατάφερε η κυβέρνηση να δώσει ακόμη και τη γραμμή το 15-5-12 σε ιδιώτες, που ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Εγώ λέω έγιναν καταγγελίες, ρωτώ. Δεν σας θα σας απαντήσει μετά ο κύριος Χότζογλου. Αλλά να πάω, παρακαλώ, ακούμε τον κύριο Ξουράφη, κύριε. Ελάτε, κύριε Ξουράφη. Τον κύριο Ξουράφη ήταν, έγιναν καταγγελίες. Λοιπόν, έγιναν καταγγελίες, αυτό λέω. Όπως το λέει εδώ, αυτό λέει ο κύριος Μαραβέγιας. Με ευχέρεια ο άνθρωπος εξηγεί την καθημερινότητα των εργατών αυτών, αν έγιναν και αντίστοιχες καταγγελίες. Αυτό ρωτώ, δεν είπα κάτι. Επανειλημμένως έχουν γίνει καταγγελίες και επανειλημμένως έχει παρέμβει και το ΚΕΠΕΚ, το οποίο έχει εντοπίσει πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλά προβλήματα. Και έχουμε επανειλημμένα. Ο Υπουργός τι σας είπε, κύριε Ξουράφη? Ο Υπουργός είπε ότι θα εντείνει τους ελέγχους για να δει αν όντως είναι αυτά τα πράγματα. Δεν πήρε καμία ξεκάθαρη θέση. Του ζητήσαμε το πιο απλό να κάνει, να βγάλει μια ανακοίνωση ότι αυτό απορρέπεται. Μια απλή ανακοίνωση. Και βεβαίως δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν συναντήκαμε καταρχάς με τον Υπουργό. Να λέει ότι απαγορεύονται αυτά τα εξαντλητικά ωράρια, κύριε Μαραβέγια. Δεν χρειάζεται να το πει ο Υπουργός. Πρέπει να το επαναλαμβάνει που και που ο Υπουργός τον σκοτώνεται κόσμος από γερανογέφυρες. Το λέει, αλλά ποιος ελέγχει τον κάθε χώρο τι γίνεται και ποιος είναι αυτός που δίνει άδεια να λειτουργήσουν έτσι. Ναι, εξάρτητα. Μπορώ να πω το λόγο. Πάντως και οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων, κύριοι, μας λένε το ίδιο πράγμα. Ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κανένα πλαίσιο, καμία αρχή η οποία να τσεκάρει ότι τελικά ο κόσμος δεν εξαντλείται στη δουλειά. Είτε αυτή είναι πάνω στο μηχανάκι, είτε είναι πάνω στο γερανό. Θα έπρεπε να το κάνει η αστυνομία. Και κύριε Χότζογλου. Η αστυνομία έχει καταρχάς να σας πω κάτι. Ναι, κύριε Ξουράφη, ναι, σας ακούμε. Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για τους ανοιχτούς. Καταρχάς, ευθύνη έχει και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, γιατί υπάρχει υποστελέχωση. Στο σώμα επιθεωρητικών. Μα έγιναν εξάρτητη αρχή, δεν είναι θέμα υποστελέχωσης πλέον. Ανεξάρτητη αρχή έγινε τώρα, η οποία ανεξάρτητη αρχή και ένα στόχο, έτσι η κυβέρνηση να μην έχει καμία ευθύνη για το τι γίνεται. Mm-hmm. Δεν το έκανανε μόνο για να το λύσουν το πρόβλημα και δεν θα λυθεί. Από την άλλη, την ημέρα που έγινε το ατύχημα, για να δείτε πώς λειτουργεί
και μέχρι τώρα το σύστημα των ελέγχων, ενώ είχαμε ενημέρωση ότι είχε ενημερωθεί το ΚΕΠΕΚ, το ανάλογο, το αντίστοιχο όργανο της πολιτείας. Η επιθεώρηση ήρθε μετά από δική μας παρέμβαση στις 11 η ώρα το βράδυ και μάλιστα δηλώσαμε ότι δεν γνωρίζουμε τα τείχη. Η ενημέρωση έγινε μέσω ενός site, από ό,τι μάθαμε. Υπάρχει ένα site στο κέντρο ελέγχου των ατυχημάτων, το οποίο ο εργοδότης το δηλώνει. Και αν το δει κάποιος επιθεωρητής, τότε έχει καλώς. Αν δεν το δει, κανείς δεν ξέρει πότε θα το μάθουν. Αν λοιπόν δεν παρεμβαίναμε εμείς σαν εργατικό κέντρο, δεν ξέρω πότε θα ερχόντουσαν να κάνουν την επιτόπια έρευνα που ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν, τη στιγμή που είχαμε θανατηφόρο δυστύχημα. Μάλιστα. Αυτή είναι η λειτουργία. Παρακαλώ να ακούσω και τον κύριο Χότζογλου, γιατί δεν θα τους έχουμε για πολλή ώρα μαζί μας τους ανθρώπους. Έχουν δουλειές το πρωί. Κύριε Χότζογλου. Κύριε Γιαμάλη, ο νόμος Χατζηδάκη ήρθε και ισοπαίδωσε ό,τι είχε μείνει όρθιο από εργασιακά δικαιώματα. Και για να γίνω πιο σαφέστατα, να καταλάβουν και οι καλεσμένοι σας, που νομίζω τα ξέρουν. Άλλωστε, τα ψηφίσανε. Ο κύριος Μαραβέγιας τον ψήφισε τον νόμο Χατζηδάκη, φαντάζομαι. Υπάρχει μέσα στον νόμο Χατζηδάκη η κατάργηση του οκτάωρου. Υπάρχει. Υπάρχει αυτή η περίφημη δεξαμενή εργατορών που θα δουλεύαμε παραπάνω για να βλέπουμε τα παιδιά. Κύριε, να ακούμε τον κύριο Χότζογλου, είναι μακριά, παρακαλώ. Να βλέπουμε τα παιδιά μας παραπάνω ώρες ή να πηγαίνουν να μαζεύουμε ελιές. Τι θα πρωτοβουλήσω. Κύριε Μαραβέγια, βοηθήστε με να χαρείτε. Ελάτε, κύριε Χότζογλου. Τα ξενοδοχεία κλείσανε. Ο κόσμος απολύθηκε, οι εποχικά εργαζόμενοι. Πότε θα πάρουν τις ώρες πίσω που δουλέψαν παραπάνω από τον εργοδότη? Τις πάρουμε ρεπό του χρόνου. Ναι, θα τα πάρουμε με ρεπό, κυρία Τζάκρη. Αφήστε τα τώρα, δεν τα συζητάμε τώρα αυτά. Όχι, λοιπόν, να συμφωνώ μαζί σας, δεν λέω. Αυτό το νόμο πέρασε η κυβέρνηση. Αυτό ίσχυε και παλιότερα. Έτσι, ελάτε να ακούσουμε τον άνθρωπο, παρακαλώ. Δεν υπήρχε παλιότερα, κύριε Μάγκε, παράλληλα. Δεν υπήρχε, πώς θα γίνει καλά, εντάξει. Αλλά είστε το δικό σας. Δεν μας αφήνει με τους νόμους. Οποιαδήποτε ώρα παραπάνω δούλευε ήταν υπερορία. Ήταν υπερορία και την πληρωνόσουν ως εργασία. Ήταν υπερορία την 11η ώρα, κύριε Μαραβέγια. Παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Χότζογλου. Κύριε, δεν είναι κατάσταση αυτή. Κύριε Χότζογλου, σας ακούω. Ελάτε, κύριε Χότζογλου. Κύριε Μαραβέγια, πολύ φοβάμαι ότι έχετε σύνδρομο Χρυσοχοίδη. Πάτε και ψηφίζετε και δεν ξέρετε τι ψηφίζετε. Ήμουν εισηγητή στο εργασιακό. Μπράβο λοιπόν, επειδή ήσασταν εισηγητή. Άρα το γνωρίζω πολύ καλά το συγκεκριμένο. Πληρώνετε, κύριε, παραπάνω η ώρα από το νόμο Χατζηδάκη. Μάλιστα. Πού σε πληρώνεται αυτό? Ένας εργαζόμενος που θα δουλέψει 41 ώρες θα πληρωθεί μία ώρα υπερορία. Σε ποιο άρθρο το νόμο το λέει αυτό? Γιατί εγώ το ξέρω απ' έξω το νόμο. Αύριο θα σας το στείλω να το διαβάσετε. Αύριο πίσω θα εισηγητής. Καληνύχτα. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει ισοπεδωθεί. Καλή. Τώρα εντάξει, με την ηρωνία τώρα εντάξει. Ό,τι πήγαινε η δουλειά. Όταν λέτε ότι λέω ανακρίβειες, κύριε, έτσι. Ανακρίβειες λέτε. Ανακρίβειες λέτε. Θα με σέβεστε όπως σας σέβομαι. Σας σέβομαι. Εσείς λοιπόν, πριν με είπατε αναξιόπιστο. Ακούστε. Ο κλάδος του τουρισμού και του εξοπλισμού, οι εργαζόμενοι έχουν τραβήξει τα πάντα 1,5 χρόνο τώρα. Στοχοποιηθήκαν ότι μεταδίδουμε τον ιό, ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξουμε, ότι δεν τηρούμε τα πρωτόκολλα, ότι δεν είμαστε εμβολιασμένοι. Κυρία Γιάμαλη, στην ουσία είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης αυτής εδώ και 1,5 χρόνο. Ποιος από όλους αυτούς που είναι τώρα στο τραπέζι σας, και το λέω πολύ καλό προαιρετά, θα μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά με 500 ευρώ το μήνα για 1,5 χρόνο? Ποιος? Κύριος Καλανικόλας, κύριος Μαραβέγιας, η κυρία Τζάκρη, εσείς, κυρία Γιάμαλη, ποιος? Κύριος Ομελίδης, ποιος θα μπορούσε να ζήσει με 500 ευρώ το μήνα? Και προσέξτε, όσοι τα πήραν αυτά, γιατί είναι και χιλιάδες που δεν τα πήραν. Γι' αυτό εμείς καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους στον επιστημισμό και στον τουρισμό στις 9 του Νοέμβρη σε πανελλαδική απεργία, συγκέντρωση στην Διονυσίου, Αεροπαγήπη και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Τα αιτήματά μας πλέον είναι γνωστά. Ζητάμε επίδομα ανεργίας για τους εποχικούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις πλέον, την πλήρη προστασία των εργαζομένων διανομέων. Απλά είναι τα πράγματα, όλοι τα καταλαβαίνουν, άλλοι θέλουν να τα βλέπουν σύνθετα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Χότζογλου, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού, και τον κύριο Ξουράφη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Κύριοι, καλό βράδυ και στους δύο. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Μαραβέγια, γιατί έχουμε ουρές και από την προηγούμενη συζήτηση. Οπότε, θέλω το σχόλιο σας για τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, γιατί είναι άδικο να έχουν η κυρία Τζάκρη και ο κύριος Καρανικόλας δεύτερη τοποθέτηση και εσείς όχι, και μετά να προχωρήσουμε στα των εργατικών δυστυχημάτων που νομίζω ότι όλους μας στεναχωρούν. Βεβαίως. Καταρχήν, θεωρώ ότι από μεριάς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εδώ εκπροσωπείται από την κυρία Τζάκρη, περισσεύει υποκρισία. Εξηγούμε.
η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε φορά που η κυβέρνηση προχωρούσε σε μία κίνηση, σε μία πρωτοβουλία, είχε να υποστηρίξει το αντίθετο, και αυτό ίσχυσε διαχρονικά. Από τον Μάρτιο του 20 που η κυβέρνηση αποφάσισε το πρώτο lockdown, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να γίνει το καρναβάλι της Πάτρας. Τότε βέβαια ο κύριος Αρκουμανέας έλεγε ότι είναι μια απλή γρήπη, θα σας θυμίσω. Είναι δυναμικά αυτά τα πράγματα με τη γνώση που υπήρχε. Ναι. Όταν ήρθε μετά αργότερα φέτος. Πού το αυτό τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, πώς του ήρθε, πώς σας ήρθε, ειλικρινά δεν ξέρω. Τι πώς μας ήρθε. Ποιο σας το είπε αυτό. Ποιο, ότι σχετιζόταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω. Θα μου το φέρετε γραπτό. Γραπτό σα το πω. Αλλά τώρα δεν σα γραπτό. Το είπε προηγουμένω και από τότε. Ο κύριο Τσίπρα μίλαγε για εμπόριο ελπίδα τον Νοέμβριο με εμβόλια που δεν υπάρχουν, και ο ίδιος 27 Δεκεμβρίου εμβολιάστηκε. Ήτανε να ανοίξει ο τουρισμός, έλεγε να μείνει κλειστός ο τουρισμός, να ανοίξουν τα σχολεία, όχι να μείνουν κλειστά τα σχολεία, να κλείσουν τα σχολεία, όχι γιατί να κλείσουν τώρα τα σχολεία. Κάθε φορά που η κυβέρνηση προχωρούσε σε μια κίνηση, μάλιστα με εισηγήσεις της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, που καθήκον τους, κυρία Τζάκρη, δεν είναι να βγαίνουν στα παράθυρα, είναι να σκέπτονται και να συσκέπτονται. Που λέτε ότι τους έχει τους ή άλλους, η κυβέρνηση παίρνει πολιτικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση παίρνει πολιτικές αποφάσεις και έχει το της ευθύνης, και αυτό θα έκανε η κάθε κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να υπάρχει κοινής αποδοχής πρόσωπο στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η χώρα έχει κυβέρνηση και κυβερνάται από την κυβέρνηση που επέλεξε ο ελληνικός λαός. Και όταν θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, ας κυβερνήσει εκείνη. Λοιπόν, η χώρα έχει κυβέρνηση και παίρνονται οι πολιτικές αποφάσεις και το βάρος της ευθύνης, με βάση όμως τις εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων. Αυτό να είναι ξεκάθαρο, άπαξ και διαπαντός. Όταν έγινε η υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς, τι ανέφερε, τι είπε η αξιωματική αντιπολίτευση, τι είπε ο ίδιος ο αρχηγός της, μίλησε για διχασμό και μάλιστα επινοήθηκε και αυτός ο όρος. Είστε σε σύγχυση. Εγώ είμαι σε σύγχυση. Μάλλον είστε αδιάβαστοι. Υπέρ της υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς, αν είναι κατά του μέτρου της αναστολής, πρέπει να το πάρετε πίσω. Βρήκατε γιατί δεν το υποστηρίζει ούτε και η κυβέρνησή σας. Αλλά είστε αδιάβαστοι και λέτε εδώ πέρα στον αντισύγχυση. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για διχασμό. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για διχασμό όταν χωρίζει τους πολίτες. Μίλησε για την υποχρεωτική προαιρετικότητα. Αυτοί είναι οι όροι δεν υπάρχουν πουθενά, τους γίνατε και μπαμπινιώτιδες. Είναι διχασμός. Λοιπόν, μιλήσατε για ενίσχυση του ΕΣΥ όταν προκυρήσονται διαρκώς θέσεις, αρκετές εξ αυτών και δεν καλύπτονται άγονες, γιατί οι πολίτες παρετούνται μαζικά από το ΕΣΥ και φύγουν όπου φύγει. Υπήρξατε κυβέρνηση, δεν μπορείτε να έχετε τη ρητορική του 2014 που δεν είχατε ακόμα κυβερνήσει. Αν και εσείς προσωπικά είχατε θητεύσει και νωρίτερα από εκείνη την εποχή, από το 2014 και 2015. Λοιπόν, είναι ψόγος τώρα. Όχι, ίσα-ίσα, ότι κανείς όταν έχει ασκήσει κυβερνητικά καθήκοντα πρέπει να είναι πολύ πιο μετριοπαθής στον λόγο του, γιατί γνωρίζει ότι οι αποφάσεις ακολουθούνται και πάντως από ένα με συνένεση βάρος. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαραβέγια. Δηλαδή, πού ήταν η συνένεση, έμφασκε και αντίφασκε. Σε όλο το πρώτο κύμα μόνο μπράβο, δεν σας λέγανε τι καλά που τα κάνετε. Σε όλο το πρώτο κύμα το μπράβο το μεγάλο το είπε και το άξιζε ο ελληνικός λαός. Ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση το είπε. Κύριε Μαραβέγια, κυρία Τζάκρη, επιτρέψτε μου. Τζάκρη, επιτρέψτε μου. Κύριε Μαραβέγια, ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι σχετικά με την Επιτροπή. Παρακολουθώ το ρεπορτάζ, το ξέρετε, ως εκ της θέσεως. Εδώ πρέπει να τα διαβάζω πολύ όλα. Πολύ σωστά. Δικές σας διαρροές δεν ήταν κυβερνητικές, υπουργικές, από τα ίδια γραφεία, ότι επίκυνται αλλαγές ριζικές και στην Επιτροπή, αμέσως μόλις ανέλαβε ο κύριος Πλεύρης, και η ίδια η Επιτροπή έδινε διαρροές στελέχη της το ένα μετά το άλλο, ότι δεν πάει άλλο έτσι και πρέπει να αλλάξουμε, να γίνει ολιγομελές, πιο ευέλικτο το σχήμα, να συνεδριάζει συχνότερα και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Επίσης, δικό μου λάθος είναι, ή νομίζω ότι δεν είναι, ο κύριος Βατόπουλος τώρα δεν είπε ότι δεν έγινε ποτέ εισήγηση για τις παρελάσεις της 28ης. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι που λέει ότι η Επιτροπή εισηγείται, η κυβέρνηση αποφασίζει. Πάνω σε ποιες αποφάσεις, μήπως Επιτροπή την έχετε απαξιώσει, και σας ρωτώ ως γιατρό. Ναι. Γιατί τελικά αυτοί οι άνθρωποι με τα πολύ ενδιαφέροντα βιογραφικά, με τις γνώσεις, νομίζω ότι δεν πρέπει να νιώθουν και πολύ καλά που γίνονται οι αποφάσεις τους. Όχι φεϊβολάν, μανδύας για διάφορες πολιτικές αποφάσεις. Δεν υπάρχουν αποφάσεις. Χρησιμοποίησα, είμαι πολύ προσεκτικός στη φρασιολογία μου. Είπα ότι υπάρχουν εισηγήσεις της Επιτροπής και οι αποφάσεις
λαμβάνονται από την κυβέρνηση. Υπάρχουν και από την πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν υπουργών, βέβαια, μέσα στις συνεδριάσεις επιτροπής. Και αυτά τα ρεπορτάζ τα λένε. Ότι πήγαινε ο κύριος Κέρσος, ότι πήγαινε ο κύριος Πέτρης. Είναι ρεπορτάζ, είναι παραπολιτικά. Ο κύριος Μαραβέγιας είναι ένας από τους υποστηρικτές της άποψης να μην δημοσιεύονται τα πρακτικά της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Αυτό βεβαίως και είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να υποστηρίζονται. Για να μην βλέπουν ότι λένε επιστήμονες και να μένουμε μόνο στις πολιτικές αποφάσεις. Διότι εδώ υπάρχει σύγχυση στον κόσμο. Εντάξει, τα είπατε. Έφερε κύριε Μαραβέγια να ξέρουμε. Για να ξέρουμε και εμείς που θα στείλουμε τον λογαριασμό. Τι να ξέρετε. Για να ξέρουμε και εμείς που θα στείλουμε τον λογαριασμό. Να το στείλουμε στους επιστήμονες ή να το στείλουμε στον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη. Η απόφαση που βγαίνει από την Επιτροπή έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή της Επιτροπής και είναι μια εισήγηση προς την κυβέρνηση. Είτε έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία. Δεν κατάλαβα, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιος εισηγήθηκε και τι για να ξέρει πώς είναι το λογαριασμό. Όχι, γιατί η Επιτροπή δεν έχει το λόγο. Αυτό κύριε Μαραβέγια μου είναι στοιχειώδης κανόνας. Στοιχειώδης κανόνας είναι. Η διαφάνεια. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είναι θέμα διαφάνειας. Είναι θέμα της αποφυγής της σύγχυσης. Τι λέτε τόση ώρα. Τι να μας πείτε. Εδώ έχετε στοχοποιήσει δύο επιστήμονες, την κυρία Παγώνη και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Τους έχετε αναφέρει 4-5 φορές. Και τώρα τι λέτε ουσιαστικά. Θέλετε να μαθαίνετε εσείς και όλος ο ελληνικός λαός ποιος λέει το ένα και ποιος λέει το άλλο. Θέλω να μαθαίνω ποιος εσείς, λέει το ένα και ποιος λέει το άλλο. Για να ξέρουμε που θα λήξουμε στον υπολογισμό. Αυτός η δημοκρατία λέγεται νομοθεσία. Και λέγεται και διαφάνεια. Για να στοχοποιούμε. Τι λέτε για να στοχοποιούμε. Για να ξέρουμε πού θα αποδίδουμε το λογαριασμό. Να ξέρουν οι πολίτες που θα... Ποιον θα στοχοποιείτε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Εσείς άποψη έχετε να μην δημοσιοποιούνται τα επιστημονικά δημοσιολόγων. Το ζητήμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι λύση για τις ευθύνες. Αλλιώς δεν θα έχετε κάνει χιλιάδες νεκρούς. Οι οποίοι δεν θα έχουν να μην ξέρει ο πολίτης, κύριε Νόκο μου, που θα στείλει τον λογαριασμό των 20.000 νεκρών. Γιατί εδώ, όπως βλέπετε, κύριε Νόκο μου, έχουν γίνει από άλλα τα λάθη και σφάλματα. Να μην ξέρει ο πολίτης που θα στείλει τον λογαριασμό. Επιστήμονες. Τόση ώρα πού λέτε για την κυρία Παγώνη και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Πού σας ήρθε, εσείς τα λέτε, κύριε Νόκο μου, που σε αυτό το τραπέζι, εσείς και ο κύριος Χατζηνικόλας προηγουμένως, λοιπόν, εκπροσωπείτε τον άξονα Λοβέρνος Μητσοτάκης, ο κύριος Μαραβέγια, στάθηκε με μεγαλύτερη. Εσείς αυτό το τραπέζι σήμερα εδώ, τα παραπολιτικά και ο Λοβέρνος είναι ο άξονα του Μητσοτάκη στην προληξία σε αυτό το πάνελ. Εσείς, για να κύριε Καρανικόλα μου, εδώ δεν είναι η εκπομπή του Φουρφιό. Εδώ είναι κόντρα τσάνελ και οι πολίτες έχουν χρόνο, έχουν χρόνο για να απαντούν σε αυτά που ρωτιούνται. Τώρα στέλνετε την μπάλα στην Αλεξάνδρα. Κύριε Νόκο μου, έχετε κάνει σαλάτα, κύριε. Μιλάμε για μία μέρα. Μιλάμε για μία μέρα η οποία καταγράφει 5.750 νεκρούς. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Κάναμε τις συζητήσεις μας στο διάλειμμα, τα ξεκαθαρίσματά μας και εκτιμώ ότι το τελευταίο μισάωρο θα καταφέρουμε να συζητήσουμε πολιτισμένα. Πού είχα μείνει, πάμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Γιώργο, αν έχω καταλάβει καλά, εσύ θεωρείς, ήρεμα όμως να το θεωρήσεις ό,τι θεωρείς, ότι η κυρία Τζάκρη με την στάση της στοχοποιεί τους ανθρώπους που έχουν δημόσιο βήμα, είτε τη συνδικαλίστρια και γιατρό κυρία Παγώνη, η οποία τοποθετείται επί της πανδημίας, είτε τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Το καταλαβαίνω καλά. Ότι προσωποποιεί την αντίθεση που... Καλά κάνει και έχει ένα κόμμα ή ένα πολιτικό. Μάλλον πολιτικός. Είπε όμως τόση ώρα ότι μόνο αυτούς βλέπουμε συχνότερα, αφενός, όχι την Επιτροπή. Παλιά βλέπουμε τον κύριο Σύψα, αλλά μάθαμε ότι θα τον έκοβαν. Αφενός και αφετέρου, το να ζητάει ένα κόμμα το να αλλάξουν οι λοιμοξιολόγοι, αυτό που είπε ο κύριος Καρανικόλας νωρίτερα, είναι σαν να λέμε να κάνουμε και προγραφές. Πάντως, δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εγώ δεν άκουσα από τον Τσίπρα, για παράδειγμα, να λέει ποιοι είναι οι Σιριζέοι να τους βάλουμε. Με την ίδια λογική θα μπορούσε κανείς να πει ότι και η Επιτροπή είναι δεξιά επειδή τους έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω όμως να λένε αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Απλά αυτό που λέω. Το εξήγησα τι λέμε, αλλά δεν θέλετε να τα ακούσετε. Είναι ότι πρέπει. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πρέπει να γίνει διαχείριση από μια επιστημονική επιτροπή. Η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων.
λοιπόν, πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται όμως πολιτική διαχείριση από την Επιστημονική Επιτροπή. Να γίνουν υπουργοί δημοσιολόγοι. Έχει γίνει μπαλάκι η Επιτροπή. Τι είπανε, τι δεν είπανε, είχαν βγει τα πρακτικά. Κάποιοι βγήκανε και είπανε εμείς είπαμε άλλα. Βγαίνανε. Διαρροές. Και κάποιοι έβγαζαν την ουρά τους απ' έξω. Έχει γίνει και διαρροή πρακτικών στη Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για να καταλάβω. Έχει γίνει μπαλάκι. Συχνά βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι: εγώ δεν το αποφάσισα αυτό, ναι, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Υπάρχει άρα θέμα. Είναι χρέος όλων, επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε κρίσιμο σημείο, να αφήσουμε την Επιτροπή πέρα από, από την αντιπαράθεση. Πρέπει η Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και η πολιτική τη δική της δουλειά. Θυμίζω, Γιώργο, ότι το Σεπτέμβρη η Επιτροπή απαξιώθηκε από την ίδια την κυβέρνηση, όχι από τους πολίτες. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσιόδρα, το συμπαθέστατο, να είναι πέρυσι, να είναι από τους πιο έγκυρους στα μάτια του κόσμου επιστήμονες. Αλλά όταν βγαίνεις και λες, για παράδειγμα, για τα λεωφορεία, ότι δεν κολλάει, εκεί απαξιώνονται και με δηλώσεις τους κάποιοι από τη μία και από την άλλη με αποφάσεις οι οποίες δεν τηρούνται ή με εισηγήσεις οι οποίες αλλάζουν στο παραπέντε. Παραθέσανε βιβλιογραφία όμως, αν μου επιτρέπετε, για αυτό που αναφέρεστε, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, αντίστοιχη βιβλιογραφία είχε παραθέσει ο κύριος Μαγιοργίνης με τα παιδιά που, άμα είναι τα ίδια σε κάθε, στην ίδια αίθουσα, όσα και να είναι, δεν υπάρχει διασπορά. Από τις 80.000 τάξεις που έχουμε σήμερα στη χώρα, έχουν κλείσει μέχρι στιγμή. Ναι, γιατί περιμένετε να κλείνει στο 50-1, ναι, κύριε Μαραβέγια, για να θεωρήσετε γιατί ότι πρέπει να κλείσουν. Γιατί με το self-testing που πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να το κάνει. Μάλλον δεν έχετε δει τις κινητοποιήσεις των γονιών που γίνονται για τις συγχωνεύσεις. 6.000 κενά. 6.000 κενά και έχουμε τόσες συγχωνεύσεις. Ξέρετε πόσες χιλιάδες ήταν οι συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών φέτος. Ας προσλαμβάνατε άλλους, κύριε Μαραβέγια. Προσλήφθηκαν και τα κενά καλύπτονται. Βεβαίως μπορείτε, ήρεμα παρακάτω. Χωρίς να διακοπώ. Κοιτάξτε. Εμείς δεν περιμένουμε να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς του κίναμε χείρα βοηθείας και αυτό την κλώτησε και πέρσι και φέτος. Εγώ θα περίμενα όμως, να σας πω την αλήθεια, θα είχα τη φιλοδοξία, τα κόμματα τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, και να φέρουμε και τους ιδετημόνους στο τραπέζι, να συνενέσουμε σε ένα μήνυμο μνημόνιο κάποιων μέτρων για την άρση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, αυτή την ίστατη στιγμή. Γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι στο μη παρέκει. Σε αυτά, κυρία Γιάννη, εγώ θα έβαζα πρώτα απ' όλα την γενναία χρηματοδότηση, την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αν θέλετε, γύρω από αυτό, είτε πρόκειται για μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε πρόκειται για σχολεία. Και όταν μιλάμε γενναία ενίσχυση του συστήματος υγείας, αναφέρομαι πρώτα και καλύτερα στην χορήγηση γενναίων κινήτρων σε υγειονομικούς πρώτα απ' όλα και κυρίως σε γιατρούς, αλλά και σε νοσηλευτές και σε διασώστες και σε παραϊατρικά. Γιατί, κυρία, λέτε γιατί, ενίσχυση. Κυρία Γιάμαλη, γιατί... Δεν ενίσχυσαν, δεν άφησαν τα κρέα τις κλίνες της ΜΕΘ. Όχι, δεν κυρία έφεραν κόσμο. Όχι, κυρία Γιάμαλη. Πείτε αυτή μου. Τη στιγμή, αντί να προστρέχουν οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποχωρούν μαζικά. Ο κύριος Μαραγιβέγιας θα σας πει, είχε ότι αντίστοιχο φαινόμενο και στην περιοχή του. Και επίσης, κυρία Γιάμαλη, θέλω να καταγγείλω, αν θέλετε, να εκφράσω την βαθύτατη αντίδρασή μου και την αντίθεσή μου στο σχέδιο που υπάρχει για το κλείσιμο νοσοκομείων και κρίσιμων τμήματων. Εμείς, κυρία Γιάμαλη, ξέρετε ότι στην Μπέλα έχουμε πληρώσει πολύ βαρύ φόρο αίματος στα προηγούμενα κύματα της πανδημίας. Χαθήκανε μόνο στο δεύτερο κύμα 300 συμπολίτες μας. Σε αυτή τη συγκυρία, απομένως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν από μία εβδομάδα μας έκανε το δώρο, εντός εισαγωγικών, να κλείσει τη ΜΕΘ, τη μονάδα αντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Έδωσας, καθιστώντας το έναν απολύτως, αν θέλετε, συμπληρωματικό νοσοκομείο και καταργώντας την πράξη την αυτοτέλειά του. Για να το πω χοντρικά, κυρία Γιάμαλη, ένας πολίτης από την Αριδαία, αν πάσχει βαρέως στην προκείμενη περίπτωση, θα πρέπει να πάει 100 χιλιόμετρα παρακάτω για να βρει ΜΕΘ, με διάμεσους σταθμούς και εγώ δεν ξέρω πόσους, και εν πάση περιπτώσει θέτοντας τον εαυτό του σε κινδύνους μιας πολύερης, πώς να το πω κατά αυτή την έννοια, διακομιδής και πολύ επικίνδυνης διακομιδής. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Επίσης, ένα μέτρο θα έπρεπε να περιλαμβάνει οπωσδήποτε αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε με τους επιστήμονες. Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, το εμβολιαστικό μήνυμα, η διάδοση του εμβολιαστικού κινήματος, λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξει χέρια. Θα πρέπει να βρούμε τους επιστήμονες εκείνους, οι οποίοι δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Θα είναι οι γιατροί της διπλανής πόρτας. Και όχι οι άνθρωποι που βλέπουμε στα τηλεοπτικά παράθυρα, γιατί αυτούς εμπιστεύονται οι άνθρωποι. Θα είναι οι γιατροί που εργάζονται στο σύστημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και γενικά πιστεύω ότι η πρωτοβάθμια υγεία θα πρέπει να πρωτοστατήσει και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ευρεία επιμορφωτική εκστρατεία
με αιχμή του δώρατος στον εμβολιασμό. Γιατί ο εμβολιασμός έχει στοκάρει και έχει κολλήσει και το ξέρουμε πολύ καλά. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, πρέπει να πάψει και αυτός ο διαχωρισμός σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους πολίτες, που αν θέλετε στην προκείμενη περίπτωση είναι μια άκρια έκφαση της ατομικής ευθύνης, που δεν τη συναντάμε σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Και επειδή, κυρία Γιάμαλη, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, και πολλό δε μάλλον επειδή στο θέμα των εμβολιασμών εμείς δεν πρωτοστατούμε, αλλά είμαστε η ουραγή παγκοσμίως και ευρωπαϊκώς, έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλετε, να δούμε καλές πρακτικές, δηλαδή εφαρμοσμένες πρακτικές πολιτικές στην πράξη, που υιοθετήθηκαν από άλλες χώρες που έχουν επιτυχία στους εμβολιασμούς. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Που τι κάνουν όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, κάνουν ευρεία επιδημιολογική επιτήρηση στον πληθυσμό, για να μπορούν να διαγνώσουν έγκυρα τον κίνδυνο και να πάρουν πιο σταχευμένα μέτρα. Λοιπόν, χρησιμοποιούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη που στη χώρα μας αγνοείται παντελώς. Και πριν και σήμερα. Και βεβαίως δεν κάνουν αυτούς τους ανόητους διαχωρισμούς και αυτές τις καταδιώξεις, αν θέλετε, εμβολιασμένων ή με αυτά τα απαράδεκτα μέτρα της αναστολής εργασίας των υγειονομικών, που τώρα που θα καλούνται όλοι να δώσουν την κρίσιμη μάχη, κυρία Γιάμαλη, όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, λείπει κρίσιμος κόσμος από τα νοσοκομεία. Και βεβαίως, όπως σας είπα προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι ένα έκτακτο πρόγραμμα γενναίας ενίσχυσης, χρηματικής ενίσχυσης, με χρήματα πραγματικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας προς την κατεύθυνση που σας είπα, την κατεύθυνση δηλαδή της χορήγησης κινήτων, για να μπουν γιατροί μέσα στο σύστημα που μέχρι τώρα φεύγουν μαζικά. Και επειδή όμως είχαμε στα το τραπέζι, συζητήσαμε και τα εργασιακά και θέλω να κάνω ένα σχόλιο και γι' αυτό. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το τραγικό δυστύχημα, εργατικό ατύχημα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην Κόσκο, εγώ, κυρία Γιάμαλη, έχω να παρατηρήσω ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο παχαίων αγελάδων, επιτρέψτε μου να πω, γενικά για το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν εκταπλασιαστεί σχεδόν οι ναύλοι των εμπορευματιδοτιών, δηλαδή των containers. Λοιπόν, η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει το μάτι στην Κόσκο προς την κατεύθυνση του να αποκομίσει αυτή η εταιρεία όσο το δυνατόν περισσότερο ωφέλη, κάνοντας εκτός, αν θέλετε, και στα θέματα της εργασιακής ασφάλειας και του ωραρίου, με αυτές τις απαράδεκτες τακτικές που το συγκεκριμένο ατύχημα, αν θέλετε, δεν έτυχε, πέτυχε. Ήταν θέμα της εξόντωσης στο οποίο υποβάλλεται και το ανθρώπινο δυναμικό, οι εργαζόμενοι. Και κυρίως να σας πω και να σας θυμίσω, κυρία Γιάμαλη, τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση επέλεξε να μεταβιβάσει το 15% των μετοχών του ΟΛΠ προς την Κόσκο, χωρίς σε τελευταία να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της από το σύμβαση της παραχωρήσεως, θέλω να σας θυμίσω, κυρία Γιάμαλη, να πραγματοποιήσει επενδύσεις της τάξης περίπου των 293 εκατομμυρίων. Ναι. Λοιπόν, στον προβλήτη αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή στον χώρο εκεί που δραστηριοποιείται. Λοιπόν, αυτό γιατί έγινε, όπως αντιλαμβάνεστε. Το πρώτο έγινε και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση, θέλω για να μεγιστοποιηθούν, τα κέρδη της Κόσκο. Και σε ό,τι αφορά το τραγικό συμβάν με τον άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη που πραγματικά θέλω να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του για το χαμό του. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το επάγγελμα έχει καταστεί ένα από τα πιο επικίνδυνα πλέον σε κάθε περίπτωση. Και βλέπουμε, κυρία Γιάμαλη, ότι υπάρχει κόσμος, λοιπόν, που αγωνιά για τη ζωή του, που αγωνιά για το αν θα έχει την επόμενη μέρα. Μεροκάματα του τρόμου, κυρία Τζάκρη. Η οικογένειά του. Μάλιστα. Και κυρίως ποιο θα είναι το μέλλον των παιδιών του. Και αυτό, κυρία Γιάμαλη, δεν είναι, αν θέλετε, οι εξαιρέσεις που μας ευαισθητοποιούν. Αυτό είναι εκατομμύρια κόσμος. Και επομένως, για να το συνδέσω και με ένα άλλο θέμα. Όχι άλλο θέμα. Θα πρέπει η αστυνομία και η γέννη, ο κρατικός μηχανισμός, κυρία Γιάμαλη. Λοιπόν, να βοηθάει. Να βοηθάει. Όχι, δεν υπάρχει ερώτηση. Έχουμε άλλους δύο καλεσμένους. Θα ελέγχει αστυνομία. Γιώργο, παρακαλώ. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε την παραβατικότητα, αντί να τη χρησιμοποιούμε μέχρι πρώτην ως επιπεριόδου Χαρβαλιά για να γέρνει τους νέους πλατείες και προχθές κιόλας για να αδειάζει δύο γυμναστήρες χωρίς ανήλικους. Έχουμε άλλους δύο καλεσμένους και πάω για να κλείσω με τον κύριο. Όχι, σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη, δεν είναι debate μεταξύ μόνο, δεν είστε οι μόνοι καλεσμένοι, παρακαλώ. Θέλω να πάω στον κύριο Καρανικόλα για να κλείσω με τον κύριο Μαραβέγια και το λέω αυτό, κύριε Καρανικόλα, ώστε να συντονίσετε, παρακαλώ, την τοποθέτησή σας. Σας ακούω, λοιπόν. Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, καταρχάς, λίγες ώρες μετά την αήθεια επίθεση στον κύριο Βασιλακόπουλο, θεωρώ πραγματικά τελείως άστοχο αυτό που έκανε η κυρία Τζάκρη από δημόσιο βήμα να συνεχίσει τη στοχοποίηση του κυρίου Βασιλακόπουλου. Κυρία Γιάμαλη, με συγχωρείτε πολύ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
Κυρία Τζάκρη, έχω το λόγο, κυρία Τζάκρη. Έχω το λόγο, δεν σας διέκοψα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάζω τη βία και εκτιμώ ότι ήταν επιστημονικά ζητήματα, κύριε Καρανικόλα, που δεν λύνονται ούτε με προεκλογισμούς, ούτε με ίδρυς, ούτε δια της βίας, ούτε με κλωτσιές. Και σας το λέει ένας άνθρωπος, κύριε Καρανικόλα, ο οποίος έχει δεχτεί τη βία σε άλλες περιπτώσεις, και εγώ μπορώ να το κάνω, το ξέρετε. Συμφωνία των Πρεσπών. Επομένως, κύριε Καρανικόλα, να μην βγάζετε, να μην κάνετε εικασίες. Λοιπόν, κυρία Γιάμαλη, να μην βγάζετε συμπεράσματα για λογαριασμό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος που έχω υποστεί τη βία στο πετσί μου. Κυρία Τζάκρη, λοιπόν, και την καταδικάζω όπου και προέρχεται. Κυρία Τζάκρη, να τον ακούσουμε όλοι, θυμόμαστε την επίθεση που δεχτήκατε στο σπίτι σας για τη συμφωνία των Πρεσπών με την κόρη σας μέσα. Πάμε, κύριε Καρανικόλα. Λέω λοιπόν τότε να αναλογιστεί καλύτερα όταν δημόσια στοχοποιεί ανθρώπους με το ονοματεπώνυμό τους και μιλά κατά αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο. Όπως μίλησε η κυρία Τζάκρη όμως το λέω όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο κυρία Τζάκρη. Προσέξτε, πριν από μερικές μέρες, σας το διαβάζω λέξη προς λέξη. Λέει ο σύντροφος της κυρίας Τζάκρη. Νόμιζα ότι θα λέγατε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε, εντάξει, κυρία Γιαμαλή, σας τα είπα και νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφής. Αλλά πρέπει να πρέπει μαζί με τον κύριο Λάκο. Βοηθήστε με, κυρία Τζάκρη. Δεν είναι σωστές αυτές οι τοποθετήσεις κατά τη Νέα Δημοκρατία. Τόσο πολιτισμένοι σε αυτό το πάνελ δεν υπερασπίστηκε και ο κύριο Μαραβέγιας. Εσείς καλύτερα την υπερασπίστηκατε. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα να έχουν ό,τι άποψη τους αρέσει. Όπως και να εκφράζεται. Εκτός αν δεν αρέσει την κυρία Τζάκρη. Ναι, σε παρακαλώ, Γιώργος, μη ΣΥΡΙΖΑ, πας μη ΣΥΡΙΖΑ βάρβαρος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πας μη ΣΥΡΙΖΑ βάρβαρος. Λέω λοιπόν στην κυρία Τζάκρη ότι δεν είναι μόνο κυρία Τζάκρη, είναι και άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Με πρώτο τον κύριο Πολάκη, ο οποίος τι είπε πριν από μερικές μέρες, σας το διαβάζω λέξη προς λέξη. Ναι. Βγήκε και ο Σωτήρης ο Τσιόδρας να κρατήσει φανάρι στον Μητσοτάκη, καθώς έχει και ο ίδιος ευθύνη για τους 15.500 νεκρούς που φτάσαμε ως χώρα από τον κορονοϊό. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, Σωτήρη Τσιόδρα, για αυτά που είπες. Αυτά λέει δημόσια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τζάκρη, συνάδελφός σας και σύντροφός σας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν και εσείς αποδέχεστε ότι οι επιστήμονες φταίνε για τους 15.000 νεκρούς, όχι. Πείτε το. Α, όχι. Διαχωρίζεστε λοιπόν τη θέση σας. Ο κύριος Μητσοτάκης φταίει, κύριε Καρανικόλα μου. Από αυτά που λέει ο κύριος Πολάκης. Γιατί μας έχετε στην κυριολεξία από την αρχή αυτή τη συζήτηση προσπαθείτε να κάνετε αυτό. Όχι, κύριε Καρανικόλα μου, σας το είπα, κύριε Καρανικόλα μου. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης φταίει και αυτοί που έχουν την πολιτική σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν, εάν φταίει ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Τζάκρη, κακό ζητάτε να αλλάξει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Κακό ζητάτε να μπουν επιστήμονες κοινή αποδοχή. Αποφασίστε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε και τίποτα άλλο. Αποφασίστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπατε για αυτό. Σας το εξηγήσαμε και εμείς. Σας παρακαλώ, κύριε Καρανικόλα. Τι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν μπορεί, κυρία Τζάκρη, να φταίει και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, να φταίει και ο κύριος Μητσοτάκης και να φταίνε και όλα μαζί. Αποφασίστε τι φταίει για να δούμε μετά τι θα γίνει στη χώρα. Εμείς λοιπόν. Για να το κλείσω και κλείνω με αυτό. Ναι, παρακαλώ, όπως παρακαλώ, κυρία Τζάκρη, πριν, παρακαλώ. Σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τρία βασικά. Πρώτον, νέα λήψη μέτρων. Ήδη οι επιστήμονες λένε για λήψη μέτρων και η κυβέρνηση καθυστερεί στη λήψη μέτρων και πολύ φοβάμαι ότι θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Mm-hmm. Δεύτερον, ενίσχυση του ΕΣΥ αυτή τη στιγμή με επίταξη. Δεν πρέπει να δηλιάζουμε, κυρία Γιάμαλη. Επίταξη γιατρών και ΜΕΘ ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Όσο καθυστερούμε, κύριε Μαραβέγια, τόσο θα βρουν μπροστά μας τις δυσμενείς συνέπειες. Με απότατη συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων ζωνών. Είναι πολύ κρίσιμη στιγμή, κύριε Μαραβέγια, αυτή τη στιγμή. Και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι, χειμώνα δεν βγάζουμε. Ή αν βγάλουμε χειμώνα, θα βγάλουμε με τεράστια απώλεια ανθρώπινων ζώων. Και το τρίτο, κυρία Γιάμαλη, επιτέλους, εντατικοποίηση των ελέγχων. Σας είπα πριν και το βίωσα, το έχω βιώσει, νομίζω ότι όλοι όσοι μας παρακολουθούν θα πούνε ότι συμφωνούν σε αυτό που θα πω. Δεν είναι δυνατόν στα καταστήματα εστίασης τα οποία έχουν μετατραπεί σε ημικλειστούς χώρους. Τα είπαμε να αυτά μην και νωρίτερα να μην υπάρχουν έλεγχοι. Κατανοητό. Τα μονοπλανικά να έρθουν, κύριε Καρανικόλα. Παρακαλώ. Τα είπε και η κυρία Γκάγκα και τα λέει ο κύριος Μεπολάκης εδώ και ένα χρόνο. Δεν είμαι γιατρός εγώ. Πάμε στο Μαραβέγια που είναι γιατρός όμως. Πάμε στον κύριο Μαραβέγια που είναι γιατρός.
Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Γιατί στο τέλος κανένας τελικά δεν μπορεί να κρυφτεί και πέφτουν οι μάσκες. Σωστά, σωστά. Αφήστε τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους. Μην τους εργαλειοποιείτε επειδή δεν έχει να πείτε τίποτα άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τους στοχοποιείτε. Γιατί ξέρετε με το χειρότερο και κλείνω. Να πάω στον κύριο Μαραβέγια, τα καταλάβαμε κύριε Καραμίση. Με αυτό που κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, απλά μειώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους επιστήμονες. Και ενισχύουν και πρέπει να βάλετε μία τελεία τώρα. Και θα πάω στον κύριο Μαραβέγια. Κύριε Μαραβέγια, έχει ανοίξει και η συζήτηση. Λοιπόν, εσείς πείτε και για τα μονοκλονικά να ακούσουμε. Διότι ναι, μεν τα έλεγε ο κύριος Πολάκης βάζοντας ένα τεράστιο. Ένα τεράστιο. Αλλά θα φέρει η κυβέρνηση Δημοκρατίας δύο χρόνια μετά. Σας άκουσα με πολύ προσοχή. Σας παρακαλώ, ακούστε με κι εσείς. Λοιπόν, τα έβαζε ο κύριος Πολάκης τα μονοκλονικά αντισώματα στο τραπέζι όταν ακόμα δεν είχαν πάρει καμία έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Θέλατε δηλαδή να φύγουμε. Εγώ τι λέω. Τι μας λέτε τώρα. Είστε και αδιάβαστοι, αλλά επιμένετε. Και μάλιστα το κάνετε και με ύφος αλαζονικό. Κακό του κεφαλιού σας. Δείτε οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πότε έρχονται στη χώρα. Δεν έχουν αίμα, αλλά ισχύει εκεί. Του τα δώσανε χωρίς άδεια. Όχι, δεν ισχύει λοιπόν. Ο αίμα το κάνανε αυτό ορμόμενες αυτές οι χώρες. Αυτό εισηγήστε να κάνει και η Ελλάδα. Όπως λέγατε να πάρει και τα εμβόλια από τη Ρωσία. Γιατί με ειρωνεύεστε. Με τα μονοκλονικά αντισώματα πόσοι άνθρωποι θα είχαν. Πόσες ανθρώπινες ζωές θα είχαν σωθεί. Αλλά για εσάς με τα μονοκλονικά αντισώματα λοιπόν που θα έρθουν. Εσάς σας νοιάζουν τα έσοδα του τουρισμού. Με τα μονοκλονικά αντισώματα λοιπόν που θα έρθουν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα δοθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών. Η Γερμανία γιατί έχει μονοκλονικά εδώ και μήνες. Διότι παρέκαμψε αυτή τη διαδικασία, κυρία Γιαμαλή. Ξεκάθαρα. Αυτό λέτε λοιπόν. Αυτό λέτε. Ότι δεν θα σωζόντουσαν ανθρώπινες ζωές με ένα φάρμακο. Γιατί μόνο 2.000 τότε πώς θα σωθούν τώρα. Είναι η αρχή. Φάσκετε και αντιφάσκετε. Πώς θα σωθούν τώρα και δεν θα σωθούν. Κυρία Τσάκη, δεν θέλετε να κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Είναι προμήθεια, είναι η αρχική προμήθεια. Η προμήθεια όπως και για τα εμβόλια θα γίνεται μέσω του μηχανισμού, του σχετικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά θα έρχονται σιγά σιγά και μεγαλύτερες προμήθειες και στη χώρα μας. Και μάλιστα δεν θα γίνεται και τον brand fair πάνω χέρι κάτω χέρι. Άρα είναι αναλογικό. Ποιος είναι οικονομικά πιο δυνατός. Όπως έγινε και με τα εμβόλια. Υπήρξε μια αναλογικότητα με τον πληθυσμό. Από εκεί και πέρα. Τα εμβόλια δεν είχαν άδειες. Δεν έχετε εμβόλια, δεν είχαν οριστικές άδειες, κύριε Μαραβέγια μου. Και από όσο οριστική άδεια μόνο στο Σεπτέμβριο. Είναι κάνετε μεγάλο λάθος και επιμένετε και μάλιστα το κάνετε. Δυστυχώς με αλαζονία όπως κάνει κάνετε λάθος. Το προσεχή Σεπτέμβριο και πανηγύριζε η κυβέρνησή σας. Και όταν τόλμησε να το πω, εγώ βγήκε μέχρι και ο τηλεοπτικός σας πρόσφασε με τους 6. Ο κόσμος θα μας κρίνει όλους. Μην υψώνετε τον τόνο της φωνής σας για να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Δεν θα τα καταφέρετε μαζί μου. Μην ήταν ακρίβεις και είστε και γιατρός. Επειδή είμαι και γιατρός, λοιπόν, ακούστε και τα γενναία κίνητρα που θέλετε. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει δώσει τα γενναιότερα κίνητρα που έχουν δοθεί ποτέ από μεριάς από ετών του γεννηματάκια. Να σας απαντήσω λοιπόν, ποια είναι αυτά. Ότι ακόμα σήμερα, λοιπόν, σήμερα, αύριο το πρωί, ένας γιατρός παθολόγος μπορεί να παίρνει 2.000 ευρώ μισθό, δηλαδή μισθό διευθυντή. Από πέρσι τα έχει διαπραγματευτεί αυτό ξανά. Ξέχωρα τις εφημερίες και να διατηρεί ακόμα και το ιδιωτικό του ιατρείο. Και δεν προσέρχεται κανένας. Κυρία Τζάκρη, παρακαλώ, Μαραβέγια. Κύριε Μαραβέγια, δεν προσέρχεται κανένας. Γιατί δίνεται μέτρα σε εργαζόμενους που δεν είναι επιχειρηματίες. Μέτρα αρπαχτής. Οι εργαζόμενοι, κύριε Μαραβέγια, μου θέλουν σοβαρά μέτρα. Οι εργαζόμενοι θέλουν. Για να είναι θελκτική μια θέση εργασίας. Ούτε καν τα γνωρίζετε αυτή τη στιγμή. Με τα ορυχεία του Βελγίου. Ναι, δεν είναι ορυχεία του Βελγίου. Ένας γιατρός, κύριε Μαραβέγια, μου ξέρετε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρία Τζάκρη. Δεν είναι θελκτική, παίρνει το πτυχίο του και φεύγει. Δεν φύγανε σήμερα οι γιατροί. Φύγανε επί των ημερών σας. Μην δίνετε στους εργαζόμενους. Φύγανε επί των ημερών σας που δεν μπορούσατε. Κίνητρα αρπαχτής. Δεν είναι κίνητρα αρπαχτής. Είναι κίνητρα έκτακτης ανάγκης. Και αυτή τη στιγμή με αυτό που λέτε προσβάλλετε αυτούς που τρέξανε να βοηθήσουν. Γιατί η μόνιμη ένταξή τους σημαίνει. Μόνο σας είπα το δεν έρχεται κανένας. Παρακαλώ. Η Πορτογαλία έχει 88% ποσοστό εμβολιασμού. Στη χώρα. Δεν έτυχε καμία συμπονόμευση στο σύστημα των εμβολιασμών από την αντιπολίτευση και αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Στο γεγονός ότι Τζάκρη, συμμορφώθηκε καμία άλλη διακοπή. Ο κόσμος. Ναι, πριν είπατε προηγουμένως για τα μονοκλονικά αντισώματα του Πολάκη. Λοιπόν, αυτό είναι η υπονόμευση της διαδικασίας των εμβολιασμών. Είτε θέλετε να το καταλάβετε, είτε όχι. Ούτε και καν να επιπλέον, αυτή τη στιγμή κάνετε. Λαϊκίζετε πάνω στα θύματα. Στην τραγικότητα των θυμάτων, λαϊκίζετε.
μιλώντας για εκατόμβες νεκρών. Βεβαίως και ένα θύμα είναι τραγωδία, όχι αυτές οι χιλιάδες συμπολιτών που έχασαν τη ζωή τους. Εσείς μας για επιτυχία. Λοιπόν, σας παρακαλώ να πεις μια φράση χωρίς αντίλογο. Το τρίτο κύμα με 7.000 νεκρούς λέγατε πετύχαμε. Η χώρα πέτυχε βεβαίως. Γιατί είχε τον λιγότερο για να βάλουμε τον πίκη της επιτυχίας. Όχι, αυτό είναι λαϊκισμός στον οποίο, δεν θα γλιστρήσουμε. Εσείς το κάνετε. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι η χώρα πέτυχε να διαχειριστεί την πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τα μέσα που διέθετε, συγκρίνεται με χώρες με παρόμοιο πληθυσμό και δείτε τα αποτελέσματα που πέτυχε η Ελλάδα. Σας καλώ έστω την ίστατη ώρα με όλες τις χώρες, με την Ολλανδία, με το Βέλγιο, με τη Σουηδία. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούστε λίγο τι θα γινόταν. Τα είπε ο Τσιόδρας που τον επικαλεστήκατε πάρα πολλές φορές. Βγήκε και είπε πόσοι θα ήταν οι νεκροί, πόσο λιγότεροι θα ήταν αν είχε εμβολιαστεί ένα ποσοστό του πληθυσμού παρόμοιο. Δεν μας εμβολιάστηκε, κύριε Μαραβέγια. Ναι, αν παρακαλώ, κυρία Τζάκρη, ξέρω να ρωτάω. Υπάρχει μια γενικότερη διάθεση αμφισβήτησης. Σε αυτό προφανώς υπάρχει συλλογική ευθύνη, αλλά είναι η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Είτε μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε μιλάμε για την αντιπολίτευση, είτε μιλάμε για την κυβέρνηση, είτε μιλάμε για το πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται να φταίνε λίγο όλοι και καθόλου η κυβέρνηση. Όχι, σας παρακαλώ. Μα ανέφερα και την κυβέρνηση. Δεν είναι ίδια τα ποσοστά της ευθύνης όμως κυβερνάτε. Υπάρχει λοιπόν συλλογική ευθύνη, υπάρχει βεβαίως και ευθύνη ότι ενδεχομένως μπορεί να έχουν γίνει και κάποια λάθη στην καμπάνια των εμβολιασμών, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι υπήρξαν κινήματα που τροφοδότησαν αυτή την αμφισβήτηση. Είτε μιλάμε για την Εκκλησία, είτε μιλάμε για την αντιπολίτευση, είτε μιλάμε για την αντιπολίτευση. Γιατί δεν επεκτείνεται την υποχρεωτικότητα στην Εκκλησία, σε εσάς αναφέρομαι και ξανά. Γιατί δεν επεκτείνεται, κύριε Μαραβέγια, έχει δίκιο ότι σήμερα ακόμα σας συνένεση και προσπαθούμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Μα εδώ βάλαμε την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς και έγινε το σώσε από την αντιπολίτευση. Ποιο σώσε καλέ μου. Ψηφίσαμε την υποχρεωτικότητα στο υγειονομικό. Δεν γνωρίζω τι σα γίνεται. Κατά τη αναστολή είμαστε. Είμαστε υπέρ τη υποχρεωτικότητα στου υγειονομικού. Πώ θα γίνει λοιπόν. Υποχρεωτικότητα και κατά τη αναστολή πώ θα γίνει. Πώ θα το συγκεράσετε. Ξέρετε τι λέτε. Το ίδιο πράγμα είναι. Ξέρετε τι λέτε. Υπάρχει πουθενά άλλο αναστολή των υγειονομικών. Δεν είναι λοιπόν υποχρεωτικότητα. Έκλεισε η εκπομπή όμω. Ευχαριστώ τον κύριο Μαραβέγια, την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Καρανικόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο. Παρακαλώ, κύριε! Έχω ένα λοβέρδο παραπολιτικό εδώ στο Δάξονα Μητσοτάκη στο τραπέζι. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα, όμως. Το λέτε και το ξαναλέτε. Κόφτε το. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τα λέμε αύριο, μεσάνυχτα ντάν.